Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Από κάτω, από πάνω, δεξί. Ό,τι θες, ό,τι θες. Φέρε γάντια. Φέρε γάντια. Φέρε σάκο. Να δεις τι αλέφαντος είμαι. Να δεις τι ραπτόπουλας είμαι. Φέρε σάκο τώρα. Και άμα δεν φεύγουν. Πες καλησπέρα. Ναι. Πες. Καλησπέρα. Άντε, σε επιθυμήσανε τόσο καιρό. Άντε. Βράδυ, άντε, Σαββατοκύριακο πέρασε. Α, ναι, βέβαια. Άντε, σε επιθυμήσανε. Νομίζω. Στην Καλκιδική βλέπανε Ραπτόπουλα περιμέναν, άντε. Τι στην Καλκιδική. Πότε θα έρθει Δευτέρα να σε ακούσει. Καλκιδική πρέπει να μπει διόδιο εκεί, πάει. Και γιατί έβριζε εκεί πέρα που είσαι στο Ποσίδη εκεί πέρα, γιατί. Τι έβριζα. Γιατί έχει κυκλοφορία. Ε? Όχι, ωραία, μπλοκαρίστηκε. Με τη μήνυ μπλοκαρίστηκε εκεί. Η μήνυ το κορίτσι. Χατζινάκο, τι έγινε, ρε. Κονομά τη δάσο, εντάξει. Ήρθαν οι Σκοπιανοί εκεί με. Ε, έλα. Σκοπιανοί. Ναι. Σκοπιανοί, όχι τόσο. Ποιοι ήρθαν εκεί, τι έχεις. Ρουμάνοι. Ρουμάνοι. Ναι, ναι. Πόσο παίρνει το δωμάτιο. Πόσο δίνει το δωμάτιο στο Ρουμάνο. Ανάλογο. Δεν έχει το Ρουμάνο ή στον Έλληνα, οι τιμές είναι ενιαίες. Πώς, από διαμαρτύρονται. Οι Έλληνες πληρώνουν 50-60 ευρώ και οι Ρουμάνοι 20-25. Ποιος τα λέει αυτά. Να στέλνουν μηνύματα εδώ και φωνάζουν. Άιντε πάλι. Διαμαρτύρονται. Τι ξενοδόχο. Τα πακέτα βγαίνουν σε γραφεία τα οποία προπληρώνουν τα δωμάτια για όλη τη σεζόν. Εκεί βγαίνουν τα πιο φθηνά πακέτα που είναι οι τιμές διαφορετικές. Γιατί όταν έρχεται ένα γραφείο, εσένα με έρθει ένας χορηγός και σε πήρε από το που λέει, θα σε δώσω από τώρα, θα σε πληρώσω για 3 χρόνια χορηγία. Ναι. Δεν θα του κάνεις ψαλίδι. Δεν θα τον πάρω φράγκο. Θα τον πω εγώ σε 3 χρόνια μπορεί να έχω γίνει στάχτη. Ρε δεν τώρα για δουλειά οργανώσω. Μιλάμε. Έστω ότι εσύ ξέρεις 3 χρόνια θα κάνεις μια εκπομπή. Ναι. Και λοιπόν. Άμα με διώξω ή πλακωθώ. Ρε, όταν τα πάρω, ναι. Σε προπληρώνω, ρε. Τα πήρες φράγκα, την τσέπη, ρε. Παντελώνω. Ας τα χάσει μετά. Πες αναλαμβάνω εγώ. Άμα με διώξουν, θα σε πει αναλαμβάνω εγώ τη ζημιά. Α, για δουλειά είσαι και επιχειρήσεις πρόσφυγα. Τίποτα. Λοιπόν, δεν θα τον κάνεις ψαλίδι στην τιμή. Όχι. Ε, πώς όχι. Γιατί δεν τον κάνω ψαλίδι. Ω, από επιχειρηματία είσαι ρε άνθρωπο. Γιατί να με τα προδώσει, να με τα. Μαλάκα στάνει να μου τα δώσει πιο μπροστά. Πού ξέρει αυτό άμα θα τραβήξω ή άμα θα πάω καλά ή αν δεν πάω καλά. Πού ξέρει. Ρε φίλε, έρχεται εμένα ένα πρακτορείο, ένα γραφείο. Μα, εσέ, και μου λέει ναι, 5 δωμάτια, εγώ θα προπληρώνω για όλη τη σεζόν. Ωραία. Τελείωσε. Βρέξει χιονίσει. Γιατί... Το αν θα γεμίσουν ή όχι είναι δική μου ευθύνη. Ωραία. Εσύ θα τα πληρώνεις είτε έχουν κόσμο είτε δεν έχουν κόσμο. Κάνεις καλύτερη τιμή. Αυτό θα πάρει φυσικά καλύτερη τιμή. Γιατί για δύο λόγους. Για πρώτον, λόγο. Γιατί τα προπληρώνει για όλη τη σεζόν. Και, δεύτερο. Και ο δεύτερος λόγος είναι διότι αυτό καλύπτει. Ναι. 4 με 5 μήνες ανάλογα το γραφείο σεζόν σου πληρώνει. Να κάνω ερώτηση. Η full σεζόν ναι. Για ένα ξενοδοχείο. Για Θάσο μιλάμε, είναι 2,5 με 3 μήνες. Ναι, εσύ... Αυτός θα σε πληρώσει 4 μήνες τα δωμάτια ή 4,5, γεμίσουν δεν γεμίσουν τα δωμάτια. Ναι. Άρα αυτός θα πάρει μια καλύτερη τιμή. Ναι. Νόμος εις αγοράς είναι. Ναι. Έτσι λειτουργούν οι πάντες. Εξήγησε λοιπόν σε αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται και λένε εγώ πήρα 60 ευρώ. Ναι. Αυτός τώρα... έκλεισε για να έρθει κάποιος και να πληρώσει λιγότερο. Έχει κλείσει μια τιμή πακέτο που πληρώνει αεροπορικά, διαμονή, πρωινά, διατροφή ή μη διατροφή ανάλογα. Μπράβο. Το κατάλημα που θα μείνει και πληρώνει μια τιμή πακέτο όλα αυτά. Διότι ο πράκτορας προπληρώνει θέσεις εκτός από το ξενοδοχείο που ναι. Προπληρώνει δωμάτια και τα, ναι, ναι. Και τα ναι, ναι. Κρατάει. Ναι. Πληρώνει το ίδιο πράγμα κάνει και με τις πτήσεις τσάρτερ, το αεροπλάνο. Ναι. Δηλαδή προπληρώνει τις θέσεις των αεροπλάνων. Εσείς οι ξενοδόχοι δεν έχετε τίποτα εναντίον των Ελλήνων. Απλά τα παίρνετε από τους... Καταρχήν, ναι. Αυτή τη στιγμή, επειδή τα περισσότερα ξενοδοχεία είναι και στο Booking ή στο Trivago ή οπουδήποτε, τις διαδικτυακές πλατφόρμες αυτές, ναι. Δεν μπορεί κάποιος να κρύψει τίποτα. Δεν μπορεί κάποιος να δώσει φτηνότερα ή ακριβότερα. Ναι. Τελείως. Αυτές είναι οι τιμές. Φαίνονται. Λες τον άλλον, ορίστε, μπες εκεί και τσεκάρα το. Τόσο είναι και στο Booking ή στο Trio ή οπουδήποτε συνεργάζεται κάποιο ξενοδοχείο. Όλα είναι διαδικτυακά, δεν μπορείς να κρύψεις κάτι. Ναι. Αυτό που λες δηλαδή δεν ισχύει. Μπορεί να ισχύει για το Γερμανό που θα, κρύψει, που θα κλείσει την εκδρομή του από τη Γερμανία 5 μήνες πριν. Α, ναι. Αυτοί κερδίζουν, ρε φίλε. Πώς η αεροπορική εταιρεία, γιατί σε λέει, να σου πω το αντίστοιχο. Για, πες. Γιατί σου λέει, αν κλείσεις μετά από 3 μήνες, ναι. Θα δώσεις μισά λεφτά. Ναι. Άρα αυτό είναι ο νόμος της αγοράς σε αυτά τα θέματα. Ναι. Και τα τουριστικά και τα θέματα των αεροπορικών. Άρα λες εδώ. Ένας άνθρωπος που έχει στη ζωή του πρόγραμμα. Ανταμείβεται. Ανταμείβεται. Ορθώς. Αυτό θες να μου πεις τώρα. Έτσι. Άμα είναι τσαπατσούν λεμές, άρση, μπούρση και λουλάς. Ελληναράς, βρωμιάρης και ελεηνός, τρισάδλιος. Στην ψαρόβακα του καπετάνου, ότι αγγίζει. Ή θα πληρώσει πιο ακριβά, ή ναι. Μπορεί άμα κυρώσει τελευταία στιγμή να χάσει και μια προκαταβολή. Θα χάσει προκαταβολή. Είναι τέτοιο κουρουμπαγλάς δηλαδή. Άρα οι ξένοι είναι πιο οργανωμένοι, είναι πιο. Κοίτα να δεις, ιδίως στη Γερμανία που είναι διαφορετικά τα προγράμματα και πιο ευέλικτα. Έχεις γερμαναράδες.
Ε? Εκεί που θα έρθω εγώ. Γερμανούς, Αυστριακούς, πιο λίγους. Ναι. Πιο λίγους. Άρα θα λοιπόν, είναι όλοι ξέρει ότι. Αλλά ο Γερμανός ξέρει ναι. από το μήνα Ιανουάριο ναι, ότι θα πάρει διακοπές, ναι. ότι θα πάρει άδεια τάδε με τάδε. Ναι. Θα είναι Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Και εκεί οι διακοπές, ναι. όπως είναι και στα σχολεία, ναι. είναι κυλιόμενες. Δεν είναι δηλαδή αυτό που έχει ο Έλληνας το δίμηνο, το τρίμηνο που κλείνουν τα σχολεία. Εκεί στη Γερμανία υπάρχει κυλιόμενο σύστημα. Τι θα πει κυλιόμενο, δηλαδή για πες μου να μάθω. Δηλαδή, δηλαδή οι διακοπές είναι, χωρίζονται σε κάποια διαστήματα που το σώστο Γερμανός μπορεί να πάει δηλαδή... διακοπές και Μάιο ναι. και Ιούνιο και Ιούλιο και Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Δηλαδή τεμπελχανάδες καθηγητές εκεί 95 μέρες να κάθονται και να φορμάνε. Λίγο δύσκολο. Δύσκολο είναι. Λίγο δύσκολο. Εκεί τεμπελχανάδες δεν έχει να κάθονται 100 μέρες μάλιστα. Α, και αυτό είναι και αυτό. Οπότε έτσι λειτουργούν τα συστήματα. Για να μην, να μην νομίζει και ο κόσμος δηλαδή ότι υπάρχουν άλλες τιμές και γίνεται διάκριση μόνο. Καμία σχέση. Έτσι λένε. Υπάρχουν οι τιμές σε ελεύθερο τουρισμό ναι. που είναι είτε διαδικτυακά είτε απευθείας με τον πελάτη και υπάρχουν και οι τιμές που δίνουν τα ξενοδοχεία σε τουριστικά γραφεία. Ναι. Αυτή είναι η διάκριση. Αν δεν έχω πει για 2-3 φίλου, λέει δεν καίγομαι με. Πώς τα λέει εκεί, στα λέει δεν είναι δεν καίγομαι, δεν μπορώ. Ο Αλέφαντος. Ναι. Αυτή τη στιγμή το ξενοδοχείο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου είναι σχεδόν φουλ με κάτι ελάχιστα κενά. Μια, κάτι διήμερα, κάτι ναι. τρίμερα. Τι να κάνω τώρα. Είδες καλό πρωινό, ρε. Καλό πρωινό. Βουτήρα τα αλπίνο έχεις. Καλό πρωινό. Ε, τι βουτήρα τα έχεις ρε. Αλπίνο. Δεν ξέρω, αυτά είναι εκεί πέρα. Με έστειλε κάτι φωτογραφίες από πρωινά Κώστα από το ξενοδοχείο Παδασόκ. Ήθελα να πω στη φωτογραφία να φάω. Έβαλες διάδρομο στο γυμναστήριο. Θα το φτιάξω ρε με το διάδρομο. Αυτό το διάδρομο το φτιάξω. Το διάδρομο. Σκυλιά, να... Τι λέει, πήρα τα άδεια για αργιανά σας. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο, ε. Ναι, για πολλά δεν θέλω να κάνεις τα αυτονόητα ηρωικές πράξεις. Αυτό είναι άδειο φάκελο. Αυτονόητο ήταν το άδειο φάκελο. Δώσατε, πήρατε αδειοδότηση. Ναι. Μετά, έχει ο φάκελος ο μέσα. Δηλαδή, τι είχαμε δηλαδή. Ο Πάοκ είναι ο Ρουφιάνος του Βορρά. Αυτά και τα λοιπά. Πήρατε την αδειοδότηση. Ο Πάοκ δεν υπογράφει για τη Super League σε πληροφορώ με τους 4 ισχυρούς. Πήρατε, λοιπόν, πήρατε το τον άδειο. Άλλο. Δώσατε ένα φάκελο λοιπόν. Μέσα άδειο. Πήρατε αδειοδότηση. Το θέμα είναι άλλο. Άντε να δω τώρα πώς θα καταφέρουν τα γραφές. Λοιπόν, εσείς που είστε τώρα εδώ και ακούτε δημοσιογράφοι του Άρη, όλων των εφημερίδων κτλ. Λοιπόν. Δεν θα προβάλλεται, δεν τον ναι. ενδιαφέρει τον κόσμο άμα θα πάρουμε τον Διαμαντόπουλο ή τον Πετρόπουλο ή τον Α ή τον Β. Τι νοιάζει λοιπόν, σας. Θα ασκήσετε πίεση και προς τη διοίκηση και προς την Αθήνα για το τι θα γίνει με την υπόθεση της Κέρκυρας. Δεν θα περάσει και αυτό μπάι όπως περάσαν οι Ντουρμισάοι και αυτά. Μη. Να μην περάσει και αυτό το πράγμα μπάι. Οι δημοσιογράφοι του Άρη λοιπόν, δηλαδή, να ξυπνήσουν την Αθήνα. Τα λέω και για άλλους δημόχοι να ασκήσουν πίεση τους, να προβάλλουν αυτό το πράγμα. Η φωνή τους γιατί στα ο καημός του Αριανού, ο καημός του Αριανού είναι τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Έχουμε πόσο πήρε άδεια η ομάδα. Ναι, δεν είναι ο καημός Αριανού. Άμα θα παίξει μπροστά ο Διαμαντόπουλος ή ο Α ναι. ή ο Β. Αν θα πάρει τα λεφτά ο Ταυλαρίδης. Ναι, δεν μας νοιάζει καθόλου. Δεν μας νοιάζει. Αυτή είναι η ουσία. Ακούς το δωρέ μου. Και να μην ξεχαστεί και αυτό όπως Ντουρμισάη, Ηράκλειο, εκεί τα ξυλαρίκια που πέσανε εκεί από με τη Σμύρνη και τα λοιπά. Μάλιστα. Τα γνωστά. Ναι. Και σε λέω κύριε Καρυπίδη. Να μην περάσουν μπάι αυτά. Ηλικιακά μαζί κύριε Καρυπίδη, αλλά σε λέω κύριε γιατί είμαστε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Έχουμε την ίδια ηλικία. Κανόνισε. Θοδωρέ μου. Φίλτατέ μου. Όχι μόνο Instagram, ωραία συνολάκι και καφέ παπούτσια. Ωραίος. Μύτη τάκλιν κατσαρίδα γωνία. Ωραίος, ωραίος. Θέλω. Ναι. Τελευταία λέξη. Οι άδειες φοβερές ωραίες για τη Super League. Σύμπαν, άμεση στη 2 με το διαρχία. Είδες, πέτυχε. Βέβαια. Θέλω τέτοια πράγματα. Ομορφόπεδο. Τι είναι άλλο. Και επειδή εμείς θα ασχολούμαστε με το μαγαζί και δεν θα έχουμε και χρόνο έτσι. Θα παίζει ο Άρης μας, ναι. θα πάρουμε 2, 3, 4, 5 διαρχίες έτσι να βρίσκονται. Θα βρίσκονται και θα στέλνουμε και άλλους και εμείς έτσι. Θα πηγαίνουμε. Δεν μου λέτε, θα κάνετε μαγαζί. Γιατί? Ωραία. Και δεν μου λες, όταν παίζει ο Άρης δηλαδή θα κονομάτε. Τι? Όταν θα παίζει ο Άρης λέω, στο μαγαζί θα κονομάτε. Ή αν βαράτε με τις. Δηλαδή, μη κατοσκοτώσετε τι μύγες θα μου. Ο Αριανός δηλαδή δεν βγαίνει να την μπάλα. Δεν γεννήθηκε με πιπί δηλαδή ο Αριανός. Με τι γεννήθηκε ο Αριανός, δεν γεννήθηκε με πιπί. Τι γεννήθηκε? Με πιπί δεν γεννήθηκε ο Αριανός. Δηλαδή τι θα, πού θα το βλέπει την μπάλα ο Αριανός. Δηλαδή θα βλέπει μπάλα. Δηλαδή όταν παίζει α πούμε Άρης Καλυθέα. Ναι. Ή Άρης Καλονί. Τι Καλυθέα, ναι. Άρης Καλυθέα. Άρης Καλυθέα. Θα έχεις, νομίζεις, λιγότερο από το πάω κλεβαδιακός κόσμο. Δηλαδή, θέλω να με πεις. Δηλαδή, πόσες σερβιτόρες θα έχεις στο μαγαζί. Έξι. Τρεις να ασχολούνται με σένα γιατί πίνεις μπύρα χωρίς αλκοόλ. Να ψάξουμε μπύρα χωρίς αλκοόλ τώρα. Τι να σας πω, ρε. Εμένα τι να μας πεις. Να κάνετε σεφτέ με τον Άρη λεφτά. Ούτε το ενίκιο δεν βγάλετε, ρε. Τέτοια λέγεσαι. Αριανός, ρε, με την κάψα που έχει να παίξει αλκοόλ. Να παίξει και ο Ηρακλής, εκεί είναι. Δεν θα συγγνώμη, ρε φίλε, ούτε σερβιτόρα δεν θα πάρει. Εκεί πέρα κάνει μια κίνηση, μια επιχειρηματική. Όλοι οι φίλοι μα είναι. Δεν πάμε να ξεχωρίσουμε ποιο είναι ο Πάοξ ή ο Αργιανός. Εκεί πέρα κάναμε χουλιά. Μα όπω πάμε και βλέπουμε τι μπάλε παντού,
Εγώ έχω πανηγυρίσει και γκολ του Μπάουκ, ρε φίλε, στην Ντόρτμουντ. Γιατί έγινε όταν το έβαλε ο Μακ. Άμα δεν κατάλαβα. Άμα είσαι μαγαζάτορα και είσαι αριανό, φυσικά θα πανηγυρίσει γκολ. Δεν κατάλαβα. Τι μαγαζάτορα και τέτοια να πούμε. Γιατί θα λαδώσει το αντερά σου. Θα λαδώσει το αντερά. Με τον Άρη το μόνο που μπορεί να πάρει είναι κολλικό εντέρου. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό που ξέρει, θα πει επιχείρηση. Επί και χειρό. Ρισκάρο. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κάνει μια κίνηση. Άμα βγει, βγει και άμα δεν βγει, τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι. Αλλά άμα δεν το κάνει, πώ θα μάθει τι γίνεται. Καλημέρα σε όλου. Λέει ο Παύλο από την Αρδανία. Καλημέρα, ρε φίλε. Ο οποίο ήταν στην Αμερική και το διώξαν κακή κακών. Το παλικάρι που ήταν εδώ πέρα και τα λέγαμε. Ναι. Ο Παυλάρα. Πώ λέει ο Αλεύοντο, κακή κακών. Κακή κακών, σα το διώξαν λοιπόν κακή κακών. Κακή κακών. 99,% το διώξανε κακής κακών. Κακής κακών. Κακής κακών. Το διώξαν κακής κακών. Αλέφαντος μη. Καλημέρες σε όλους. Έκραζε στη Βουλγάρα του Μπερμπάντοφ που έλεγε χωριό την πόλη μας. Καλά σε είπε. Τώρα θα πεις τίποτα για το ξανθό ψώνιο του Βρωμοποδαρά των 800.000 ευρώ που δήλωσε ότι πλέον βαριέται την Τούμπα. Στην Τούμπα. Εννοεί την κοπέλα. Να εννοεί τώρα. Εννοεί την κοπέλα του Κλάους. Ναι. Αλεύει και ψήρα στο γιακά. Η κοπέλα του Κλάους, εγώ σας πληροφορώ. Είπε ότι βαριέται. Άκου να δεις. Θα συμπληροφορήσω και εγώ. Δεν έπαιξε ο Κλάους. Ναι. Και έστειλε μήνυμα βαρεμάρα. Ναι. Ναι. Πολύ ωραία έστειλε το μήνυμα η κοπέλα. Σοβαρά. Γιατί είναι ερωτευμένη με το Κλάους. Ναι. Και σας έχει γραμμένους βρωμοποδαράδες στην απαυτάρα της. Ναι. Γιατί κοιτάζει να δώσει στο σύντροφό της, στον άνθρωπό ναι, της ναι. Το στίγμα ότι είναι κοντά του. Σοβαρά. Και ζηλέψατε βρωμιάριδες Ελληνίες. Και ποιος φταίει για ποιος φταίει που τον τρώει ο πάγκος τον Κλάους. Ποιος τον φταίει. Άκου να δει. Δηλαδή την κόμενα τη φταίει η Τούμπα και η Θεσσαλονίκη και δεν τη φταίει ο δικός της που δεν το πήρε το παστελόνι που τον κάναμε γενέθλια. Πιο κρύο ποιο είναι, ο Κλάους για η Τούμπα γενικότερα. Ο Κλάους. Εγώ λέω ότι είναι η Τούμπα. Ο Κλάους. Ναι. Λοιπόν, μπράβο το κοριτσάκι που πιο κρύο, άχρωμο και άγευσο, το μόνο που δίνει χρώμα στον Κλάους είναι τα τατουάζ του. Τίποτα άλλο δεν τον δίνει χρώμα. Πού το πρόβλημά σου τώρα για την κοπέλα του Κλάους. Εμπριμέ. Άιντε τώρα, σάλια τώρα η ξανθιά τώρα. Άιντε τώρα. Ζηλεύει, ε. Τον αγαπάει τον Κλάους. Το προσέχει, το φροντίζει και το κάνει τσουτσουπρού, τσουκουτσουκού. Καλά κάνει, ρε παιδί. Καλά κάνει και το στηρίζει. Ο χειρότερος να είναι. Εξαίρεση εμένα, ρε εσύ, θα σας πω εγώ. Έπαιρνα τηλέφωνο τη γυναίκα. Μήπως επειδή δεν παίζει ο Κλάους, δεν τη δείχνουν πολλοί κάμερες τη συγκεκριμένη, την ξανθιά και στεναχωριέται. Γιατί δεν παίρνει προβολή και συγκεκριμένη, μήπως και γι' αυτό στεναχωριέται. Δεν έχει ανάγκη. Α, δεν, γιατί δεν έχει ανάγκη. Λεφτά. Σόπα. Και από οικογένεια καλή με λεφτά είναι και δεν σας έχει ανάγκη. Ναι. Βρωμοποδαράδης που κόβεται τα νύχια σας κάθε 4 μήνες εδώ πέρα. Όχι, εμείς βρωμιάρι, εσύ. Εσύ. Και ελεηνοί. Ελεηνοί άντρες. Έπαιρνα τη γυναίκα του Αλέφαντου. Πλάκωνε ο Αλέφαντος κανένα δημοσιογράφο. Καλά τα χρόνια. Ναι. Γράφαν όλοι, έθαψε ο Αλέφαντος τα παιδιά του, δεν θα ξαναβρει δουλειά κτλ. Έπαιρνα τηλέφωνο εγώ στο σπίτι, δεκαετία 90. Έβγαινε η κυρία Ουρανία. Που το προκαλούν τον Νίκο μου. Τον Νίκο μου. Το προκαλούν τον Νίκο μου. Στις κερκίδες ορμούς ο Νίκος της. Λοιπόν, μια κερκίδα ολόκληρη. Μια χρονιά, το 85, πάει στο αεροδρόμιο, προπονητής του Ηρακλή. Μόνο του να κατέβει κάτω, συναντάει την αποστολή του Απόλλων Αθηνών, πλακώνει στο ξύλο το Λάκη τον Πετρόπουλο το συγχωρεμένο. Επισόδιο έδινε σε συνάδελφο αυτό και τα λοιπά. Παίρνω την κυρία Ουρανία, 17. Κυρία Ουρανία, τι κάνετε, ο κύριος Νίκος. Τον προκάλεσε τον Νίκο μου. Ναι. Ναι, τώρα που ο Νίκος βρήκε δουλειά, βγήκε να του πει και να το. Δηλαδή, δεν άκουγες κακό να πει ναι, ρε, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει και μαλώνει και πλακώνει και τα λοιπά. Έτσι και η κοπέλα του Κλάους. Μπορεί ο Κλάους να είναι ο χειρότερος. Ναι. Και λέει να πούμε. Για ρώτα τον Πάουξη τώρα, γουστάρει αυτό που έβγαλε η κοπέλα του Κλάους. Τον Πάουξη να ρωτήσεις. Αν γουστάρει να τη δει ξανά στην Τούμπα τώρα την κόμενα. Σιγά τα αίματα. Τον Πάουξη να ρωτήσεις. Θα τρέχουν τα σάλια του Πάουξη. Γιατί για να δει ωραία γυναίκα στην Τούμπα. Πρέπει να, έχει, μια χαρά πρέπει, έχει. Πρέπει να είναι μια γυναίκα, γυναίκες πρέπει έχει. Να είναι γυναίκα ποδοσφαιριστή. Μια χαρά γυναίκες έχει. Πού είναι γυναίκες καταρχήν. Έχει κάνει κάτι έχει. Κοντινά εκεί, μια έχει. Χαρά είναι. Έχει θεματάκια. Μαύρες κάτι. Μια χαρά θεματάκια. Ξανθιές ρε, άσε με καλά. Άιντε ρε τώρα. Θα βρεις ωραία γυναίκα στην Τούμπα να πούμε. Την πολύ β' εθνική τα παιδιά γίναν παοξίδες έτσι. Ναι. Τι γίναμε. Τις μεγάλες ομάδες μας στηρίζουν ΠΑΟΚ τώρα πια. Κομμουνιστή, κάνει δεξιά γιατί θα βάλει κάτι στα τάγκια. Κάνε την λοιπόν. Μηνύματα, κάτσε να διαβάσει. Εμεί είμαστε με το σωστό, δεν έχει. Μ' αρέσει. Δεν έχει, με το σωστό είμαστε. Ζήτω το Στέλιος Πατακός. Με αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν. Νίκο Γιαννιτσά. Η Θάσο το καλοκαίρι θυμίζει σιδηρούν παραπέτασμα. Νεόπλου τη Ρωσοβουλγαρο-Ρουμάνη και τα ενίκια στο ταβάνι. Πολύ φίνο φιλμ, λέει, βλέπαν οι Θασιώτε. Εντάξει, έτσι λέει ο Νίκο από τα Γιαννιτσά. Να πα παραλία at spas σκάλα μαριών.
Ναι, εγώ θα πάω εκεί οπωσδήποτε. Δεν βγω από το ξενοδοχείο. Μπανιώτης, γιατρός. Τι κάνει. Τσίγκλα ακόμα λίγο το νέο μπουγάτσα. Είσαι λίγο νέο. Δεν υπάρχει, δεν έχω. Ναι. Όχι, εντάξει, δεν έχει καμία σχέση, αλλά μαρσάρι. Βάζει Δευτέρα. Φυσικά θα μαρσάρω. Αν μα πηγαίνει κόντρα και λε να συναρτησίε, τι θα σε κάνω. Ποια είναι η συναρτησία. Θα σε χαρίσουμε. Ποια είναι η συναρτησία. Μη σχολεί πάρα. Λε για τι άδειε αυτά μα κάναν χάρη και το ένα και το άλλο. Δεν σε κάναν χάρη. Και εμεί σε λέμε που ο κόσμο του Άρη τι καίγεται να δει. Δεν σα κάναν χάρη. Το αυτονόητο Ραπτόπουλο το κάνει άθλο. Το κάνει άθλο. Σα δώσαν άδεια. Είχατε μέσα τίποτα στην άδεια. Τι είχατε μέσα. Δεν κατέθεσα εγώ το φάκελο. Λοιπόν. Πάλι ψάχνει μηνύματα Κίνα. Θα τσιγκλίσει πάλι. Γεια σου, Κωστή. Πρώτη μούρη ίσω στην εξωτική Ηράκλεια το Σάββατο. Μακράν από τι καλύτερε θάλασσε τη Χαλκιδική. Συμφωνεί. Συχάθηκα να μπω στη θάλασσα, ρε φίλε. Κόμπερ τον μύριζε. Για να διάβασα λίγο εδώ το τελευταίο μήνυμα. Ράπ, φίλο. Όλα είναι θέμα, λέει, προγράμματο. Τα Χανιά τα έκλεισα το Πάσχα για τον Αύγουστο. Τον προηγούμενο μήνα για Ρώμη τον Οκτώβριο. Και τώρα ψάχνω για τα Χριστούγεννα. Λέει 7-18. Καλά, στέλνει. Είμαι, λέει, προγραμματισμένο άνθρωπο. Και τα πληρώνει μισοτιμή. Φαλακρέ θα βγει ο σκηνοθέτη από Αθήνα που ήταν σίγουρο ότι ο Άρης δεν θα πάρει άδεια. Αύριο ανακοινώνονται 8 παίκτε. Ψάξε καλύτερα την τσέπη του Καρυπίδη. 7-79. Φαλακρέ μην εκτίθεσαι. 7 παίκτε που υπέγραψαν πήραν προκαταβολή. Ο Άρης ήταν η μόνη ομάδα που πήρε άδεια Σούπερ Λίγκα και αυτό δεν γίνεται με άδειο φάκελο. Σούπερ Λίγκα και Σούπερ Λίγκα. Ο Όφη τελικά τι άδεια πήρε. Τι με νοιάζει εμένα. Άμα πάρει ο Άρης Πεκταράδες θα ανέβει κατηγορία με Καρυπίδη. Τι να ανέβει. Και να σα δω τα δεδομένα. Εμείς θέλουμε από τον Αύγουστο να ανέβουμε, φίλε. Όχι, δεν θέλω. Εμείς τον Αύγουστο θέλουμε. Δεν θέλω να ανέβω Μάιο. Εγώ θέλω τώρα. Τώρα. Τέλη Αυγούστου. Θέλω τον Κυριάκο το Θωμαίδη να δώσει εκτενές ρεπορτάζ. Τι γίνεται όταν θα βγει. Αύριο μεθαύριο. Πότε. Να μας πει τι γίνεται με την Κέρκυρα. Θέλει ο κόσμος να μάθει. Τώρα που τα βρήκε ο Λαφούζος με το Μαρινάκι. Δεν το βλέπω καλά. Το Θωμαίδη. Δεν το βλέπω καλά το Θωμαίδη. Δεν ξέρω τι. Θα πρέπει να βρίζει τον Ιβάν τώρα. Οπότε θα έχουμε εδώ πέρα ιστορίες. Κάτσε να γίνει το πρωτάθλημα γιατί η αναβολή βλέπω εγώ θα πάρει. Πότε. Που δεν υπέγραψαν οι τέσσερις για να ξεκινήσει τη Super League. Εγώ στη Θάσο θα μπει. Αυτό και για εμάς είναι πολύ καλό, Στέφανε, για να ασκηθούν οι απαιτούμενες πιέσεις για να γίνει λίγο πιο εμπορικό αυτό το χάλια των προϊόν. Και άλλους χρόνους δηλαδή. Αυτό είναι πολύ καλό τώρα που πήραμε και την άδεια να ασκηθεί πίεση για να ανεβεί και ο Άρης. Για να καταλάβουν τι εστί Νόβα χωρίς τον Άρη. Έτσι. Από εκεί δεν τραβάνε. Ναι, να πα στην Κέρκυρα 744. Να πάει με την αραβωνιαστιά του στην Κέρκυρα. Να πα. Να πα, φίλε, άμα είσαι αραβωνιασμένο και σου έξω να πα καλά είναι. Ναι. Διάλειμμα λέει. Διάλειμμα φωνάζει ο Γιάννης. Διάλειμμα. Θα δώσει διάλειμμα. Δεν δίνω διάλειμμα. Άντε δώσει. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες πάρ άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται πάρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμορφο. Wow. Εκπληκτικό. Συναρπαστικό. Θα σου κόψει την πείνα. App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη και θυμηθείτε. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορο Σουγκό 14. Γωνία με Φράγκον. Άνω Λαδάδικα. Δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310 555 093. Στην επόμενη Γλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα. Στο! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Δεκαετία 80 θυμίζει αυτή η μουσική. Μας έφυγε ο Θανάσης Μπέμπης. Ποιος είναι ο Μπέμπης, ο παιδοσφαιριστής? Ο Θανάσης Μπέμπης ήταν δεκάρι του Ολυμπιακού δεκαετία του 50. Κοντός. Ο ξεγουστός Μπέμπης. Ο Θανάσης Μπέμπης. Ίδιος ο Βασίλης ο Λογοθετήδης. Μεγάλος μπαλαδόρος λένε. Εγώ τον πρόλαβα 90 χρονών έφυγε. Λένε ότι ήταν ένα κλικ λίγο πίσω από το Δωμάζο. Σιγά ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή ήταν σε αυτό το στυλ. Πήρε πολλά πρωταθλήματα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν ήταν βρώμικα ή καθαρά όπως λένε εδώ πέρα. Δεν τα πολύ. Ξέρουμε τόσα χρόνια πίσω ρε Κώστα μου. Θεωρούταν πολύ μεγάλη χαφάρα της εποχής ο Θανάσης ο Μπέμπης. Πλήρης ημερών, 90 χρονών. Μακάρι να φτάσουμε. Το 27 γεννημένος με το θείο Σίμω. Λοιπόν, το 27 γεννημένοι ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος. Αυτό είναι το θυμάμαι. Ο Θανάσης ο Βέγκος ήταν το 27, ο οποίος έβγε πιο μπροστά. Ποιος άλλος είναι η σειρά. Ποιος άλλος ο Κωνσταντάρας πώς είναι ρε Κώστα, θυμάσαι. Α, ο Κωνσταντάρας ήταν το 13. Από καρδιά έφυγε ο Κωνσταντάρας, καρδιά. Κωνσταντάρας είχε ζάχαρο. Έπαθε κεφαλικό. Είχε ζάχαρο, έπαθε κεφαλικό. Δεν πρόσεχε, κάπνιζε, έπινε. Ήταν και χώστης λίγο Bon Vivant να πούμε. Μέχρι τα 60, κάτι έχωσε μετά. Τρεις φορές ήταν το ντοκιμαντέρ στη μηχανή του χρόνου, ακόμα δεν θυμάμαι πόσο. Το 1913 γεννημένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ναι. Ομορφάνδρας και έτσι το. Με το ζάχαρο δεν μπορείς να. Δεν μπορεί να σμπρώξει με το ζάχαρο. Δεν έχει. Ζάχαρο, αυτό είναι το κακό. Τα υδραυλικά σκοτώνει, ρε φίλε. Σκοτώνει τα υδραυλικά. Ναι, ναι, ναι. Κακό πράγμα το ζάχαρο για τον άντρα. Πολύ κακό, ναι, ρε φίλε. Ναι. Σε, και την ψυχολογία σου σκοτώνει. Αν προσέξει όμως ο άντρας, ναι. Ζει. Ζει, ρε φίλε. Αν δεν προσέχει και αρχίζει τα τσίπουρα, τα κρασιά, τα τσιγάρα, αυτά κτλ. Εγώ είχα τον παππού μου με ζάχαρο, πέθανε 93. Πρόσεχε. Τραβούσε την ινσουλίνη. Ναι, όχι μετά. Κράκα, έτρωγε, έπινε μια χαρά ο άνθρωπος που πήγε φρόνηση. 93 χρονών. 93 χρονών. Και ο ένας και άλλος ο παππούς. Μ' αρέσει. Εσύ το κοίταξες το ζάχαρο. Εγώ. Πόσο έχεις? Λίγο DNA από τους παππούδες να πάρω, εντάξει, κάτι θα γίνει. Τι ζάχαρο να έχεις με αυτά τα κιλά. Τι να έχει αυτό, 90 χρονών που έκανε στεχνή παππούδες, τι να έχει ανάγκη αυτό. Από πότε έρθαν τα ζάχαρα, δηλαδή ποια ηλικία. Αν τα έκανα από τα 40 να πω. Ο ένας είχε καρδιά μαρμαριγή από 50 χρονών και έζησε και έφυγε 93. Μαρμαριγή δεν πεθαίνεις. Όχι, πρόσεχε όμως ο άνθρωπος. Ναι. Και ο άλλος ο παππούς είχε ζάχαρο εκεί από 70-75 και μέχρι τα 93 και έζησε μια χαρά. Καλώς καλή, εργοστασιακό. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει, στα 75 θα σε βγει ένα κουσούρι. Δεν θα σε βγει ένα κουσούρι. Δεν θα σε βγει ένα κουσούρι. Δεν θα σε βγει ζάχαρο, θα σε βγει άλλο. Μέσα από τώρα με τα στρες και τα μέσα βγάζουμε κουσούρι. Δεν είναι. Ο παππούς. Ο ένας ο παππούς δεξιός, ο άλλος πασοξής. Πω. Εμένα με είχαν επειδή ξέραν ότι γέρνω προς τα δεξιά να πούμε. Το ξενοδοχείο επί Πασόκ το έκανε. Το ξενοδοχείο έγινε τίμια και οι δουλειές έγιναν. Δεν λέω μόνο. Δεν ξέρω επί πότε έγινε. Έγινε τίμια και ωραία. Συναλλαγή με τράπεζα δεν είχα. Δάνειο δεν πήραμε ποτέ οικογενειακός. Ποτέ τίποτα. Ούτε μισό ευρώ ποτέ σε αυτήν. Οι παππούδες του στο καφέ, ξέρω εγώ, εκεί στον Παξέ βρίζανε ένα στον άλλο. Έπασο ξιάλο. Δεν είχε τέτοιο τίποτα. Άμα δεν έχει τέτοιο δεν είναι καλά. Θέλει λίγο τζερτζελέ. Ναι, ρε πασουκού τέτοια. Τέτοιες θέσεις που είχαν τα πεθερικά δεν υπήρχαν ποτέ. Είχαν καλές και τα πεθερικά. Ναι, του πήγαινα Πάσχα όλοι μαζί, άλλες εποχές. Δεν τραπέζια, ωραία πράγματα. Δεν φεύγατε μαλωμένοι δηλαδή. Καθόλου. Ο πατέρας μου, μάλλον με τον κομμουνιστή, τον κουμπάρο του. Τότε με τους αγρότες. Κάθε βράδυ ήμασταν όλοι διακοπές. Καυγάς για το αγροτικό τότε που είχε ξεκινήσει. Ήταν τότε τα ξεκινήματα. Καυγάς, καυγάς. Φίλος του Μπούτα, είσαι φίλος του Πατάκη. Χαμός γινόταν τότε. Κουμπατάκη, ε. Μεγάλη απάτη. Μεγάλη απάτη. Συνδικαλιστής, ΔΕΜΕΚ. Έχει πήρε ένα τρακτέρ με τηλεκοντρόλ οργόνη. Φαντάζομαι μέχρι και έφτασε. Πολύ εργάτης. Λοιπόν, μια παρένθεση και για το μπάσκετ να πούμε πολλά συγχαρητήρια στην Εθνική. Για έτσι, ναι. Λοιπόν, εγώ και θυμάμαι. Κάτι για το Γιαννακόπουλο λίγο. Για το Γιαννακόπουλο μια συμβουλή. Ποιο Γιαννακόπουλο? Λοιπόν, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Τον Τράκη. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, μην κάνεις, επειδή ετοιμάζονται στο Παναθηναϊκό, να δώσουν δανεικό τον Χαραλαμπόπουλο και να πάρουν τον Άντε. Τον Αντετοκούμπο, τον αδερφό του, Θανάση δηλαδή. Τον Ιμιτασιόν δηλαδή. Το ναι. Μάπα, πώς ήταν ο Γεωργιάδης. Τον Αντετοκούμπο του Σάβα δηλαδή, ετοιμάζονται να πάρουν. Του Χαραλάμπου. Του Χαραλάμπου που παίζει στο Μιλγόκι. Πώς ήταν ο Πάο Γκαζόλ με τον Μάρκ. Έχετε αυτό το παλικαράκι, ταλέντο παιχταράς 19 χρονών, δουλέψτε το εκεί πέρα, θα γίνει. Αυτό που ο Χαραλαμπόπουλος, ο αρχηγός. Αυτό που τον πήρανε. Μην κάνετε καμιά βλαχία να πούμε. Το παιδί είναι εκεί πέρα, περιμένει στην αναμονή 3 χρόνια. Έτσι. Κρατήστε τον εκεί πέρα και θέλουν να φέρουν τον Αντετοκούμπο του Σάβα στη θέση του. Σας που παίζει ο Χαραλαμπόπουλος. Έγκλημα για μένα. Έγκλημα. Πού παίζει ο Χαραλαμπόπουλος. Τριαροτεσάρι. Πού, σε ποια μάχη. Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκό, ρε φίλε. Γιατί δεν σας το δίνει δανεικό, μια και είστε λιμάιζε. Είναι πολύ για μας. Εγώ αν το θέλω δανεικό, να μακάρι. Αμήν και πότε, μακάρι να μπορούσα να τον πάρω. Πες λίγο για το Γιαννάκη να δουλέψει το Χριστίδη. Το Γιαννάκη να δουλέψει αυτό το.
Το νέο Μπουρούσι για μένα που είναι μπράβο. Ο Χριστίδης, είδα τις κινήσεις του, τα πάντα φανταστικός ψηλός. Έχετε Χριστίδη ψηλός. Λοιπόν, ωραία, Χριστίδης ψηλός, να κάτσει να το δουλέψει, είναι οι κινήσεις του νέος Μπουρούσις να γίνει ο Χριστίδης. Ο Χριστίδης. Να κάτσει ο Γιαννάκης να δουλέψει το παλικαράκι, δεν θέλουμε σέντερ. Έχετε ταϊσμένο το Χριστίδη, το πληρώνετε. Πληρώνεται καλά ο Χριστίδης. Γιατί, δεν ξέρω. Γιατί προχθές στο Ζάμπινγκ που ήμασταν είδαμε το Διούδη, εγώ με τον. Μια χαρά είναι ο Διούδης, γυαλίζει τρίχα του. Με λέει ο Αραπτόπουλος, λέει με ποιον αδερφό του μοιάζει. Και εγώ κατάλαβα ήταν αδερφός του Διούδη, δεν ήταν ο Διούδης εν τω μεταξύ. Φορούσε το καπέλο, δεν μπορούσα να τον καταλάβω. Φορούσε το καπέλο, μετά κάτι πήρα χαμπάρι. Και έλεγε τα δικά του βέβαια στο παιδί. Ραπτόπουλος. Ο μπαμπάς του Διούδη. Βγήκε σε. Απ' την ταράτσα. Την ταράτσα και τον έκρασε. Α το παιδί ήσυχο. Καλά σε λένε με το φαγόρι. Με το τουβέκι βγήκε από την ταράτσα, μπαμπά. Βγήκε με το τουβέκι. Ο εφοριακός από πάνω. Με δραμιάρες. Α το παιδί ήσυχο. Του λέω. Πού πας, λέω το μικρό. Πάω, λέει, στην τράπεζα. Να την κλέψεις, λέω. Ληστεία θα κάνει. Να πω στην τράπεζα. Τι να δεις, να του λέω στην τράπεζα. Μόνο να τη ληστέψει την τράπεζα. Παίχτη του Άρη, άμα είσαι, μόνο να τη ληστέψει την τράπεζα. Λέω, μπορεί να βρει λεφτά εκεί μέσα. Ρε τον Άρη. Έφυγε το Τάτο, πήγε η Τουρκία, ρε φίλε. Πάει το Τάτο. Κοίταξε. Αφού έφερε κανένα φράγκο στα ταμεία, τι να κάνουν. Θα βρει άλλο Τάτο. Εντάξει. Τάτο. Έδωσε κανένα 20 χιλιάρικα Τούρκοι τον πήραν. Φίλε, έτσι και πάρουμε αυτόν τον Στεφάνοβιτ από τα Τρίκαλα. Ναι. Το πνευμόνι αυτό τον παιχτάρα. Πνευμόνι. Ποιο θα τον πληρώσει. Στεφάνοβιτς. Στεφάνοβιτς. Τι, υπογράφουν αυτοί τώρα αύριο. Για μένα, Βασίλη, είναι να βάλει να παίζει μέσα εκείνο ο Μακουτά, να το ξεκινήσει. Πώ έφυγε, νομίζω. Δεν θα φύγει. Πολυτέλειο για μας και ο Αλέφαντος Λεωαναστόπουλος τον είχε πάγκο να πούμε. Τι προπονητές είναι αυτοί, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό ο Στεφάνοβιτς είναι χαφάρα. Ό,τι δεν είχαμε πέρυσι είναι αυτό ο παίχτη. Τον είχα δει με τα τρίκαλα. Τον είχα δει κανένα δυο μάτς με τα τρίκαλα. Πνευμόνι, ξέρει μπάλα, αριστεροπόδαρος, πολύ ωραίος. Θοδωρέ, μη με φέρεις κανένα Παδόπουλο. Εκείνον εκεί πέρα που το παίζει center for, μην κάνεις καμιά κίνηση τέτοιο. Όχι διαρκείας δεν θα πάρω. Έξω από το κάδο θα το πετάξω με διαρκείας. Εσύ τι πιστεύεις θα σε φέρει. Μην φέρεις κανένα παππού. Δεν θέλω, τον θέλω καθόλου. Βάλει ένα παιδάκι από τις ακαδημίες. Βρες ένα 18 χρονών. Άμπαλο ας είναι και βάλω να παίζει center for. Μην φέρεις κανένα τέτοιο εκεί. Ποιον τον. Μην φέρεις κανένα. Από αυτόν ξέρω. Ο Δημήτρη. Με δύο αριστερά παπούτσια δεν μπορεί να δει τα κορδόνια τώρα να μου. Σπριντ 0107,5 μέρες. Με τον Ηρακλή τι λέει το ρεπορτάζ με την άδεια. Του Λουκίνα, φέρ του Λουκίνα. Του Λουκίνα να φέρει. Ναι, βέβαια. Του Λουκίνα. Συντρεφοράγκλα, μ' αρέσει με. Αφέμαξη του Ηρακλή. Γιατί άσχημα. Τι αφέμαξη, αυτοί έχουν φύγει από μόνοι του. Εδώ ο Χουάντερσον κράζει με την πόρση κόλλα ερωτομή θέλει να παίξει γκολπό του. Χουάντερσον. Το Κατημύρι δεν τον πήρατε εκεί πέρα. Δεν έχει ξενοδόχο φύγει ο Χουάντερσον να παίξει. Ποιο Κατημύρι τώρα. Κατημύρι, Σούπερ Λίγκ πρέπει να κάνει ομάδα. Τι σου λέω εγώ. Κατάλαβε το δωρε! Με τον Ηρακλή τι έγινε, τι λέει το ρεπορτάζ με τις άδειες και με αυτά τώρα. Κοίταξε, αυτός τώρα ξεβράκωσε τον. Ο Παπαθανασάκης ξεβράκωσε την οικογένεια. Ξεβράκωσε και αυτό το καγιούλι. Με ποια έννοια το λες αυτό. Με ποια έννοια. Πες το σωστά, κύριε. Κύριε Καγιούλη! Μπράβο. Ξέρεις ότι βρέθηκε ο κύριε Καγιούλη με τον καγιούλι. Σοβαρά? Το ξέρεις αυτό. Απίστευτο, για δώσε ρεπορτάζ. Τι που θα έχουμε, τι θα έχουμε. Ο Ολλανδός. Βρέθηκε θεσμοτυπικά με το Καγιούλη. Θα κάνουν δουλειά μαζί δηλαδή τώρα. Κύριε Καγιούλη! Κύριε Καγιούλη! Τώρα λέει κύριε Καγιούλη! Μπορώ να σας πω κάτι. Ναι, παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν είμαστε στο σωστό δρόμο. Ναι. Ιστορίες και αυτά. Τα νομίζω. Δηλαδή τώρα δεν τα πέτω. Τα νομίζω. Αρχίζουν τώρα. Φράζουμε άποψη. Πρέπει να βγούμε μια άκρη. Πρέπει να βγούμε μια άκρη, κύριε Καγιούλη. Κοιτάξτε. Του λέω από Παπαθανασάκης. Ξέρεις κάτι λέει. Δίνω την ομάδα με ένα ευρώ. Πάρτινα. Δεν την πήρε. Με χρέη έχει μόνο με ένα ευρώ. Την πήρε. Χαίστηκε πάνω τον Καγιούλη. Άντε. Ναι, η οικογένεια του Ηρακλή, αυτά που έλεγα πριν 10 μέρες. Η οικογένεια του Ηρακλή, πάει να την πάρει ένας με ένα ευρώ. Δεν την παίρνει. Ξέρεις γιατί. Δεν θέλει να φορτωθεί τα χρέη. Ναι, και ξέρεις γιατί δεν θέλει να πάει. Και δεν έχει και κόσμο από πίσω να βοηθήσει. Δεν έχει έσοδα. Δηλαδή έχω 4 εκατομμύρια χρέη. Και έχω από πίσω 30.000 λαό. Πού όντω ρε. Χαίστηκα εγώ για τα χρέη. Τι με νοιάζει εμένα τα χρέη. Αλλά δεν έχω. Θα φέρω βόλτα. Ναι, θα τα φέρω βόλτα. Θα έχω διαρκεία, θα έχω μπουτίκ, θα έχω εισιτήρια, θα έχω. Θα έχω. Βρεά τα χρέη. Μπορώ να έχω 10.000 μέσα στο γήπεδο με εισιτήρια. Και πάει ο Παπαθανασάκης και του λέει του Καγιούλη. Και ο Καγιούλη λέει. Πάρ την τζάμπα. Και σε λέει ότι θέλω. Δεν την παίρνει. Τι σου ίδια πράγματα έχει κάνει τότε μα αλήσει. Παπά, σαχλαμάρε. Έβαλε τώρα λέει ορκοτόλογιστή ο Καγιούλη. Να δει τα χρέη αν είναι κλεισίμιση. Α, καλά. Θα αρχίσει να ξεκινήσει το πρωτάλαβα. Μέρο να τελειώσει ναι. Ο ορκωτός λογιστής. Πρόσεξε. Αφού διευθυντής τον έχει. Ψάχνει να βρει τώρα ο Καγιούλης μήπως χρωστάκι σε το κογλύφουσο. Οχ, οχ, οχ. Ο Παπαθανασάκης. Οχ, οχ, οχ. Και ιστορίες για αρκούδες. Οχ. Τον βλέπω τον κύριε Καγιούλη στη Γάμα Εθνική. Οχ, μέχρι και το σαλάμι από το σούπερ μάρκετ χρωστάει αυτός. Για πες. Πού το βλέπεις τον Ηρακλή. Γάμα. Εκεί πάει το έργο. Εσύ δεν το θες γάμα. Εγώ δεν το θέλω. Εσύ το θες β. Θα τον κάνεις έρωτα.
στη Βιτέχνη. Δεν πάμε εγώ Β'. Άστο τώρα με μένα, μην με το βάζει Β'. Δεν είμαι εγώ Β'. Άστο, ξέχνα το αυτό. Τι, θα πας Α. Εγώ θα σε κράζω από εκεί, από τον Απρίλιο, από τον χειμώνα σου έλεγα. Το καλοκαίρι είναι πολύ μεγάλο. Άστο. Παύλος, δεν μπορεί η Νόβα τώρα να με παίξει χωρίς άρι προϊόν. Άστο, μην το τα είδε δύο χρόνια καλά. Κακός επαγγελματίας, υπερεκτιμημένος παίκτης, στάσιμο στράικερ. Γι' αυτό ο Μήτρογλου του τρώει τη θέση δίκαια. Έξω η καλαμοκαβαλημένη νεόπουλου από την Τούμπα. Τα έχει με τον Κλάους αυτός. Τα έχει με τον Κλάους. Καλά κάνει. Φίλε, καλά κάνει. Καλά κάνει. Τι μας δίνεις τώρα, άλλο θα εκεί τώρα στην Ξανθιά να πούμε, στη Γλάστρα. Όταν ανέβαινε στο Fiat να πούμε, μετά στη Skyline δεν ανέβαινε, τώρα. Δεν την άρεσε. Η Ξανθιά του Κλάους δεν μου είπε η πόλη μου ότι είναι χωριό. Ναι, τι είπε. Είπε μια αλήθεια. Τι είπε δηλαδή ακριβώς. Ότι η Τούμπα μυρίζει ξενερωτία. Και ποια είναι αυτή η κυρία που είπε για την Τούμπα ξενερωτία. Δηλαδή με συγχωρείτε. Δεν δίνει κανένα σημασία, δεν κατάλαβα. Με συγχωρείτε. Άναβε του πύρσου αυτή προηγουμένω δηλαδή και μισό τώρα. Λεπτό, μισό λεπτό. Τι? Μισό λεπτό. Που θα πει την Τούμπα ξενερωτία. Μισό λεπτό. Είπε ψέματα ότι μιλάνε όλοι με λάθο. Ψέματα είπε. Τι είπε. Ψέματα είπε. Εσύ Αργιανό είσαι και λε τι. Εγώ βλέπω αλήθειε ρε φίλε. Αντικειμενικό είναι. Τι πάει να πει την Πριμαριά. Η εικόνα των ελληνικών γηπέδων είναι πιο υποτονική, αλλά όλα τα γήπεδα δεν είναι το φαινόμενο που είναι μόνο στην Τούμπα. Το ίδιο είναι στο Καραϊσκάκι, το ίδιο είναι στη Λεωφόρο, το ίδιο είναι στο Χαριλάου, το ίδιο είναι στο Καφτατζόγλιο. Ρε κοπέλα είναι σύντροφος. Τι θέλει η κοπέλα να πει. Σύντροφος δηλαδή. Του Κλάους. Τι φταίνει πάω, ξέρει σαν ο γκόμενός σε βάζει γκόλ να πούμε. Αυτό θέλει να πει. Δίνει στο... άλλο τώρα στον άλλο να και τον κάναμε γενέθλια 365 και άλλες 60-450 μέρες να πούμε δεν έχει βάλει γκόλ. Και φταίει η Τούμπα. Πήγε η κοπέλα στο γήπεδο. Ωραία. Δεν έπαιξε ο αγαπημένος της. Και της φάνηκε άδεια η Τούμπα που ήταν άδειο. Μεταγραφή σε άλλο γήπεδο. Τι σας πείραξε ρε βρωμοπαοξίδες. Παλιάνθρωπε και εσείς οι δυο βρωμαριανοί τα βάλετε με το κοριτσάκι του Κλάους. Το κοριτσάκι. Εμείς δεν τα βάλαμε. Το κοριτσάκι έθεσε μια άποψη. Τα Instagram και τα Instagram και κλάει. Εμείς πρόσεξα να δεις. Τα βάζουμε σε κάθε άτομο το οποίο είναι άσχετο με το ποδόσφαιρο. Είτε είναι το κοριτσάκι του Κλάους, είτε είναι ο γιος του πρόεδρός τους. Ναι. Είτε είναι ο Γιωργάκης, ο Σαββίδης μου βγαίνει. Εμείς τα έχουμε με ανθρώπους άσχετους που επειδή για συγκυρίες έχουν κάποια δημοσιότητα βγαίνουν στο Instagram και λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Εσείς και μιλάνε για τους οπαδούς εσείς... και για τον κόσμο που πάει στο γήπεδο και δίνει από το εστέρημά τους. Όχι, δεν θα μιλάνε αυτοί. Ρε. Εσύ ποιο... Δεν έχουν θεσμικό κανένα ρόλο να μιλάνε. Κανέναν. Τι είσαι εσύ, η από εκεί του Κλάους και τι μιλάς, ποια είσαι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Να πεις και για την Τούμπα και για το Χαριλάου ή για οτιδήποτε. Από τότε που βγήκαν τα Instagram. Όποιος θέλει. Α, μπράβο, ναι. Γουστάρ και μιλάει. Ναι. Και δεν έδωσε λογαριασμό. Η κοπελίτσα σε σένα και όχι, βάζουν είδηση. Μίλησε η τάδε, μίλησε ο τάδε. Άρα καλά κάνω που δεν έχω Instagram. Α, έτσι. Μάλιστα. Πιο καλά. Άλλα θέματα, τι έχουμε. Τα πάντα. Για βοηθάτε. Πολλά θέματα. Ναι, τι. Τι θέλεις τώρα, 4-4-2 με Mac γίνεται. Όχι. Σε πλευρά όμως το Mac τον βάλουν. Ναι. Στην αριστερή πλευρά. Γιατί ο Μακ ταλαιπωρείται για τον Μπάκ από όπου είναι. Κάτσε και, μετά τον Μπρίγκι βυσούσαν το άλλο το 2. Αυτό λέμε τώρα. Κάτσε. Έβαλε το Μακ στο φτερό. Τι θα είναι? Ο Πέλκα. Α, καλά. Ξέρει πόσα γκολ θα κάνει ο Πέλκα. Είναι ένα ταγκό. Ναι, άμα έχει χάφ από πίσω. Ναι. Δεν μπορεί να είναι χάφ ο Πέλκα. Εσύ πιστεύει ότι ο Πέλκα έχει το τελείωμα και τον γκολ. Ο Πέλκα έχει καταπληκτικό τελείωμα και γκολ. Δεν έχει αυτό του χάφ. Να μπει από μέσα να τριπλάρει απ' έξω. Κάτι έγινε τώρα. Μέχρι προχθέ με έλεγε ανημικό το Πέλκα δεν μπορεί να σουτάρει. Τώρα γκολτζή έγινε. Κώστα θα με τρελάνει. Κοίταξε ο Πέλκα. Και έδειξε τα χαμπάρια του και κάτι έγινε τώρα με τον Πέλκα. Έγινε δεύτερο σέντερφορ. Άσε μέρε με τον Πέλκα δεύτερο σέντερφορ τώρα. Πέντε μήνες σας λέω. Άιντε. Ο Πέλκας πρέπει να βρει μια ομάδα που να παίζει 4-4-2 να κάνει το δεύτερο φορ. Δεν κάνει για τον Πάουκ, φίλε. Για πρωταθλητισμό δεν κάνει όμως. Ναι, δεν κάνει. Για πρωταθλητισμό, έτσι. Δεν κάνει. Για Βέλγιο και τέτοια κάνει. Ναι. Για Πάουκ μιλάμε. Για αυτό που θέλει ο Πάουκ να δει να πάει να πάρει πρωτάθλημα. Με δεύτερο σέντερφορ Πέλκα δεν παίρνει πρωτάθλημα. Τέλος. Ο Μακ πρέπει να προσαρμοστεί αυτό το ρόλο που έχει και το τελείωμα. Και στην πλευρά ποιο θα βάλουμε. Στην πλευρά. Εκεί σε θέλω. Πάλι παίχτη θέλουμε. Θέλουν παίχτη. Άρα λοιπόν. Μην με αρχίσει για πρωτάθλημα. Αν μιλάμε για 4-4-2, μιλάμε για ένα μπακ που θέλει 6-7 μεταγραφέ. Άμα 4-4-2, 15 εκατομμύρια πρέπει να χώσει. Καλά σε λέει. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Καθόλου 4-4-2, 15 χαρτιά. Από 4 εκατομμύρια τα δύο εξάρια θέλει. Ραπτό μα είπε δείχνοντα τη φαλάγκρα σου ότι ο Άρης δεν θα πάρει άδεια. Ότι ο Φάγκελο είναι. Δεν είπε ότι θα πάρει άδεια. Είπα ότι ο Φάγκελο είναι πιο άδειο από τα μαλλιά μου. Τώρα τι έχεις να πεις που ο Άρης πήρε άδεια όχι μόνο για Β' Εθνική αλλά και για Super League. Μπράβο τον Καρυπίδη. Σε αντίθεση με Όφη που πήρε μόνο για Β'. Τώρα ο Άρης μπορεί να στραφεί κατά της Κέρκυρας για τη συμμετοχή της σύνθεση και να ανέβει Super League όπως πέρυσι έκανε το Βαδιακό. Μπράβο. Και πολύ πιθανό να ακούσει. Πάω Κάρι στη δεύτερη το λέμε. Κύριε Καρυπίδη, πρέπει όμως και ο Άρης να κάνει καταγγελία της Κέρκυρας, έτσι. Ναι. Περιμένουμε να δούμε εμείς σαν Αριανοί να δούμε τον Άρη επίσημα. Να καταγγείλει την Κέρκυρα. Είναι η επόμενη είδηση που περιμένουμε. Άσε τους παίχτες και τα συμβόλαια. Η επόμενη είδηση που θέλει ο Άρης είναι την καταγγελία της Κέρκυρας. Θα πάρει το
πώς το λένε, Αλμπατζόγλου. Τον δικηγόρο των Αλμπατζόγλου. Ατλαμάζογλου. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν αργεί, Λίβαρε, που πήγε εσύ. Όποιον πάρε, έχω μαζί μου και την Νόβα, του έχω όλου. Πρέπει το προϊόν τη Super League να γίνει λίγο πιο εμπορικό. Τελείωσε. Κοινόβα μαζί μας άνε. Ο Πέλκας είναι, λέει, ο Χρήστος από τη Λαμπράκη για να λέει τα κάλαντα στον Ιβάν τα Χριστούγεννα. Να το σου Χρήστο. Καλά τα λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Σε πειράζει που τα λέμε εμείς και οι Παοξίδες λένε τα ίδια πράγματα με εμάς. Για όλα τα θέματα. Έχει απαιτήσει, ρε φίλε, ο Παοξής. Τον έδωσες απαιτήσεις. Πέρσι τον έδωσες εφόδια, τον έδωσες θάρρος, τον έδωσες ελπίδες με εκείνο το κύπελο. Θέλει κάτι παραπάνω. Γιατί νομίζεις έφυγε ο Ίβιτς? Για αυτόν τον λόγο. Όπως σε λέει, θα με φορτώσουν ευθύνες χωρίς να έχω εργαλεία. Για αυτό έφυγε. Τον πέτυχα εγώ στην Αθήνα, ήταν ο Ίβιτς. Για πες τι έγινε. Τίποτα εκεί. Σε τίποτα κανένα μυστικό. Ω, δεν θα λέω ότι. Καλά, μην τα λες. Τον αποθύμησα. Έλα, ρε φιλαράκια, συνακροατέ τον αποθύμησε. Ναι. Τον αποθύμησε. Τον αποθύμησα, δεν μπορώ να βλέπω. Ευθυτενή μου όπω ήταν, δεν είχε αλλάξει. Τι, δεν μπορώ να βλέπω το Λιάνγκα τώρα. Απαπαπαπα. Ποιο Λιάνγκα. Πάρει κανένα προτάσμα ο Λιάνγκα. Οπαπαπα. Θέματα άλλα. Θέματα άλλα. Ναι. Το δείχνει Νόβα τελικά το Παρτιζάν Ολυμπιακό. Το πήρε Νόβα, έτσι. Αύριο τι έχουμε, τι μάτσε έχουμε. Έχει ΑΕΚ Τσεσεκά. Και Ολυμπιακό. Διπλή γιορτή, δεν είπαμε για το γήπεδο Σινάκ. Διπλή γιορτή έχει ΑΕΚ αύριο. Άρχισαν πάλι οι εφημερίδες. Αύριο λέγε, α πούμε, θα αύριο οι Μπουλντόζες. Άιντε πάλι. Τι γίνεται αυτό. Πήρανε οικονομική άδεια. Θα πάρω, λέει, μεθαύριο αγιασμό, αύριο οι Μπουλντόζες. Τι τσάμπα ο. Τσάμπα πώ, μπήκε σε ΕΣΠΑ και σε τέτοια τι. Μαγκιά του. Αφού πληρώνει Ευρωπαϊκή Ένωση, κορόιδο είναι, γιατί όχι. Ρε τι μάγκια πήγε παρουσίαση ο Τίγρης. Εμείς δηλαδή στα ξενοδοχεία δεν μπαίνουμε στα ΕΣΠΑ για να κάνουμε δουλειές. Εσείς χάσατε το ρίσιο, σας το πήρε το ΙΚΑ βέβαια. Δεν μπορείτε να κάνετε ούτε ντομάτα να φυτέψετε εκεί πέρα. Έλα ρε φίλε, ναι, εντάξει. Υπερσύγχρονο το ρίσιο τώρα. Καταρχήν την πιο μεγάλη περιουσία την έχει ο Ηρακλής με τους Χουρτατζίδες, αλλά εκεί πέρα την παίχτηκε, ας πούμε. Κατάλαβες, ο Ηρακλής έπρεπε να είναι. Αυτό ίσως είναι μια αιτία, ρε φίλε, που τον Ηρακλή τον έχουν έτσι. Για να φάνε την περιουσία του. Θα κλάψω. Γιατί τον έχουν στο χωριό. Θα κλάψω. Πάρε γραμμές, Γιάννη, να ανοίξουμε γραμμές. Ναι, να ανοίξουμε να πει ο κόσμος να πούμε. 2-31-0 όλα 90. 2-31-0-98-80-90-9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40. Θέλω να ρωτήσω τους αεξίδες την κίνηση που θέλει να κάνει ο Μελισανίδης με τον αητό της Μπενφίκα. Θέλει ένα αητό, λέει, να προσγειώνεται μέσα στο γήπεδο. Τέρκο Φιτζηλίκη. Από τον Ταλούς. Ναι. Αλλά λέει εκείνος, λέει, δεν μπορώ να στο δώσω, λέει, γιατί ναι. Είναι εκπαιδευμένος να πετάει από μόνο πέταλο από... σε πέταλο. Ναι. Ναι. Μόνο εκείνο το γήπεδο. Ναι. Ας πάρε ένα Μελισανίδη. Δώσε 2-3 χιλιάρικα έναν ωραίο αητό. Κάτσε, να αυτό να το κάνει τώρα με το ΑΚΑ ή να το κάνει στο καινούριο το γήπεδο τα γίνει. Στο τέτοιο στην Αγία Σοφιά, λέει, οπωσδήποτε λέει να φεύγει αετό. Εκεί εγώ προτείνω να κάνουν και ένα κλωνοποιημένο, το βάλουν και ένα δεύτερο κεφάλι εκεί πέρα, τον κλωνοποιήσουν εκεί. Α, έπρε Βασίλη. Στον Άρη. Όνομα και πράγμα. Στον Άρη. Είχαν τα Περιστέρια ο Σόλωνας, όλες έβγαινε ο Άρης, είχαν σε ένα κουτί που βάξει τα Περιστέρια, έβγαινε ο Φουγκαράς ο Άρης εκεί, βγαίνανε και τα Περιστέρια. Άμα ήταν ο γιατρός ο Ηρακλειδέας τώρα θα σε έλεγε Βασίλη, νομίζω ότι τρολάρεις. Πάμε στις γραμμές, πάμε γραμμές. Έχει γραμμές. Ξέρω, βαράει κανένα. Αφού βαράει, μου πες. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ασχοληθήκατε λιγάκι με την προσωπική ζωή με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ. Όχι του εγώ, αυτοί οι δύο. Όχι εγώ. Του Αθανασιάδη, μισό λεπτό να τελειώσει ο Κωστίνης, ναι, σε παρακαλώ. Ναι, αυτοί. Αλλά επειδή τα παιδιά είναι πρωτόβουλα εδώ στην πόλη, να τους θυμίσω για κάποια άλλη ξανθιά. Γιατί την κοροϊδεύατε ξανθιά κάποια, και καλά κάνατε, δικαίωμά σας είναι. Η οποία σε κάθε μαγαζί που έμπαινε έλεγε είμαι του τάδι η γυναίκα να διάσει όλο το μαγαζί ή να διάσουν τα πρώτα τραπέζια. Όνομα της κυρίας. Για πες. Έχει γυριστεί και ελληνική ταινία. Ποια είναι αυτή η Τζέννη Καρέζη. Τζέννη Καρέζη. Νοικοκυρά. Ποια είναι η γυναίκα ήταν αυτή. Η Τζέννη Καρέζη δεν ήταν ξανθιά. Τέλος πάντων. Ναι, σου λέω, δεν ήταν ξανθιά η Τζέννη. Η Τζέννη. Η Καρέζη. Α, η Καρέζη η Τζέννη. Η Καρέζη δεν ήταν ξανθιά. Ναι. Αλλά γυρίστηκε και έργο αυτό εδώ πέρα. Όχι με αυτό. Έτσι ένα παραπλήσιο έργο με τη Τζέννη Καρέζη. Τζέννη, Τζέννη, καλημέρα σας. Τζέννη, Τζέννη. Φίλο από Παοξή, φίλε τέτοιο, άκου μήνυμα. Αυτή η κοπριά ο Κλάους δεν ήθελε τον Περέιρα επειδή σκοράριζε και αυτό ζήλευε. Άκου μήνυμα από Παοξή. Ναι, και τι. Δεν ήθελε... Ο Κλάους δεν ήθελε τον Περέιρα γιατί σκοράριζε και ζήλευε, ναι, ο Κλάους. Γι' αυτό δεν τον ήθελε στην ομάδα. Συγγνώμη δηλαδή, και αν έγινε αυτό υπέρ του Κλάους. Και ξέρεις τώρα. Φανατικός οπαδός, να μην σου πω όνομα. Σε όλα τα ακούει. Για μένα ο Κλάους έπρεπε να είναι ήδη στον Πλατανιά Χανίου να αγωνίζεται εκεί. Παίξε μπάλα. Μια χαρά είναι. Παίξε μπάλα. Πανετολικό. Πάρτε τον Κόκκι εσείς τώρα 4 χρόνια. Και ωραία Κόκκι. Εγώ φώναζα στο Σαββίδι, φέρε τον Μανιάβρε. Τον Μανιά σεντερφοράκλαρε. Αλλά στον Πάγκ δεν μπορεί να τον πάρουν εκεί πέρα επειδή έπαιξε στον Άρη. Πάμε. Πάμε. Σεντερφοράκλαρε, Εννιάρη. Λεβαντόφσκι, Μανιά. Πάμε. Πάμε. Ναι. 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 Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Μαρτολέ. Εξή. Ναι. Έλα.
Ραυτόπουλε. Μάλιστα. Έλεγε στο γήπεδο δεν θα γίνει να πει στι και τα λοιπά. Κάτσε. Τώρα τι έχει να πει. Ακόμα δεν μπήκε τούμπα. Του είπα να γιασμό και πολύ ωραία. Όχι, δεν πήρε αύριο, την άδεια θα γίνει. Τι? Αύριο η άδεια την πήραμε και την Πέμπτη γίνει τα εγγένεια. Εγγένεια ενό γηπέδου που δεν έγινε. Που θα γίνει. Θα γίνει. Άσε να γίνει πρώτα. Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν θα γίνει. Δεν το ξέρω. Καλά τρέλα πουλάς τώρα μωρέ. Τι δεν ξέρεις να πούμε. Δηλαδή έγινε τόσο αγώνα, τέσσερα χρόνια για να βγει η άδεια και ο Μελισσανίδης δεν θα κάνει το γήπεδο τώρα. Τελείωσε τώρα, έγινε η δουλειά. Εφόσον άμα μπήκε σε έσπα και σε αυτά, μπαμ μπαμ θα γίνει η δουλειά. Δεν υπάρχει. Κοίταξε Βασιλάκη, τα έσπα και τα μέσα αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Τα 20 εκατομμύρια της περιφέρειας είναι για την υπογειοποίηση των δρόμων γύρω άσερα, από το γήπεδο. Υπογειοποίηση των δρόμων, μαλακίες τώρα. Και αυτό στο γήπεδο θα είναι, φίλε. Θα πάρει από την περιφέρεια 20 εκατομμύρια. Άιτε, εντάξει. Τα 20 εκατομμύρια θα πληρώσουμε εμείς τα 20 εκατομμύρια. Είναι για τους... Θα πληρώσει ο λαός 20 εκατομμύρια για την ΑΕΚ. Άντε, μπράβο. Εντάξει. Ρε, με καιρό κρίσης πεθαίνετε στο Ιπποκράτιο όπως κουλκουηδίτηνα. Α κάνουμε γήπεδο την ΑΕΚ, την πληρώσω εγώ την ΑΕΚ 20 εκατομμύρια. Άσε καημένα τώρα. 20 εκατομμύρια είναι για τους γυροδρόμους και για τις ποια γυροδρόμους, έτσι σε λένε ρε. Τα γάρι, τι γυροδρόμοι. Υπογειοποίηση. Λοιπόν, τέλος πάντων. Υπογειοποίηση. Αυτά τα πασοξίδικα. Κοινωνικοποίηση, υπογειοποίηση. Παπαραοποίηση τώρα, λέγε. Σε ακούω. Πες μου τι βλέπεις για το παιχνίδι αύριο, τρελέ, έλα. Φίλε, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο Χιμένεθ. Και εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω πολύ γιατί είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Δεν θα παίξει θέαμα. Θα σε προσέξει πάρα πολύ. Για 3-5-2 όμως. Φίλε μου, αν έχει μια πιθανότητα είναι 0-0-0-0-0 180-240 λεπτά όσα υπάρχει. Ποντάρο. Κλέψιμο. Ποντάρο στην κλοπή του Χιμένεθ. Το πιστεύω πολύ σαν προπονητή. Τον πάω, πώς να σου πω. Και για λόγους φυσικών δυνάμεων, γιατί είναι μια ομάδα που έχει φουλ ρυθμούς πρωταθλήματος. Είναι συμπαγής ομάδα. Ένα λεπτό. Καλά στο πέρα. Όσοι παίζουν 3-5-2. Ναι. Η ΑΕΚ πώς πρέπει να παίξει, πιστεύεις, Κώστα. Εδώ παίζετε. Εδώ. Εδώ παίζουμε αύριο. Εδώ θα παίξετε 4-3-3. 4-3-3 λες. 100%. 4-3-3. Με τον Αϊντάρεβιτς μέσα. Με τον... Με τον Σιμόε μέσα, με τον Γιώχανσον μέσα, με μπάσταρδο τον Μάνταλο. Μάνταλο, Λάζαρο και λιβάγια σε δεφόρ, ε. Θα βάλεις τον Μάνταλο μπασταρδεμένο και... Αριστεροδεξιά δηλαδή. Ποιον έχεις άλλον εξτρέμ. Δεξιά το Λάζαρο. Ο Λάζαρος... Το Κλωναρίδη που θα χώσει τώρα. Εγώ νομίζω θα ξεκινήσει ο Κλωναρίδης. Άκουσε να δεις. Από 4-2-3-1 να παίξει δηλαδή Μάνταλος, Λάζαρος, Κλωναρίδης και πώς το λένε το φορ? Λιβάγια. Λεβάδια. Λιβάγια ή Αλμέιδα θα παίξει τώρα. Προτιμώ να παίξω με ένα χαφ παραπάνω και να φάω το Λάζαρο, να βάλω το Μάνταλο σε μπάσταρδο ρόλο έτσι ώστε να κερδίσω. Δεν είμαι σε φόρμα, δεν μπορώ να κάνω μέτρα, δεν μπορώ να ανοιχτώ. Δεν μπορώ να παίξω φουλ. Οπότε θα πάω λίγο στο κλεψιμέικο. Οκ. Ναι, αλλά το ότι αυτοί, να σου πω Κωστά. Στο 1-0 θα το πάω. Έχουν αργά center back. Τα τρία center back που έχουν είναι πολύ αργά και είναι μεγάλη ηλικία. Δεν πρέπει να το χτυπήσει, να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Χιμένεθ. Με τι? Πώς θα το εκμεταλλευτεί? Πρέπει να δώσει χώρο για να παίξει κόντρα. Με γρήγορη τριπλέτα. Άρα ο Κλωναρίδης χρειάζεται. Φυσικά. Βοραούς και Κλωναρίδης και Λιβάγια. Δεν τον πήρατε πίσω, δεν τον πήρατε ακόμα εκείνον. Για ακόμα. Και είναι Σέντερφορ, ποιος θα παίξει, ο Αλμέιδα. Ναι, σωστά, ναι. Ναι, δεν τον πήρατε ακόμα. Ο Αλμέιδα θα παίξει Σέντερφορ. Όχι, ο Λιβάγια θα παίξει. Και πίσω από τον Λιβάγια μάλλον θα παίξει ο Κλωναρίδης. Κλωναρίδης είναι πολύ γρήγορος. Πολύ καλός είναι για μένα. Γρήγορος με τον Λιβάγια. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν έχω διαβάσει ρεπορτάζ. Δηλαδή θα παίξει με δύο χαφ μόνο. Με Σιμόες Γιώχασον, από ό,τι φαίνεται με Σιμόες Γιώχασον θα παίξει. Ο Αϊντάρεβιτς παίζει, δεν μπορεί να παίξει. Ο Αϊντάρεβιτς θα μπει αλλαγή, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, άμα παίξει με Μάνταλο, Κλωναρίδη, Λάζαρο και πώς το λένε τον άλλο, και τον Λιβάδια, θα έχει προβλήματα πίσω. Μισομεντικά εννοείς. Ναι, θα σου κάνουν φάση αυτή. Ποιο σου τα θέλει.
Εάν παίξω με 3-5-2 κι εγώ, έτσι, με 3 center back. Να προσαρμόσει δηλαδή. Να προσαρμόσει δηλαδή, ναι. Όπως θα παίξουν αυτοί, ας πούμε. Είναι καλύτερα να. Ναι, αλλά με μια ομάδα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε καλύτερη φυσική κατάσταση, δεν μπορεί να παίξει. Ποια είναι τα δύο μπάχου σου? Πώς? Τα back half σου ποιοι είναι? Τα back half είναι ο Μπακάκης, ο Μπακάκης και ο Λόπες. Το Μπακάκη στα 3-5-2 τον γουστάρω. Ο Λόπες δεν τον ξέρω. Ο Λόπες είναι καινούργιος, ναι, έδειξε καλά στοιχεία. Έχει 70. Έχει, ναι, έχει, έχει. Πολύ. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα δούμε. Αλευρωμένε, η Τζέννη ήταν η γυναίκα του ενός και η Ξανθιά είναι η γυναίκα του, του κανενός. Νίκο Γκάλε, χάιδεψε τους πάλι. Πάμε γραμμές. Δεν ήθελα να το κάνω θέμα, αλλά δεν πειράζει. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Τζέννη. Τώρα. Εγώ είμαι. Ναι. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Ωραία. Ραπ, πολύ καλησπέρα. Καλώς το. Φανατικός ακροατής πάρα από 10 χρόνια. Πρώτη φορά παίρνω. Πρόσφατα. Καλό ρίζικο. Καλώς σας βρήκα. Παίρνω από Μόσχα τα αυτήν. Στη Μόσχα είσαι. Τώρα στη Μόσχα, ναι. Είμαι Βελγιώτης, Παοξής και Βέλγια. Γι' αυτό είσαι στη Μόσχα. Αν θυμάσαι, τελικό Μετρόπολης Ίντερ Μπάγκερν 2-0 2010 με κάτι Βελγιώτες που είχαμε βγει φωτογραφία. Ρε, που να θυμάμαι το 2010. Πού να θυμάστε τώρα. Λοιπόν, το 2010 σε χημειοθεραπείες έτρεχα. Σταμάτα ρε αυτό. Πες το 2010 τώρα. Πες το, πες. Τώρα σε πενέψω, μετά να σε κάνω κριτική και μετά να σε δώσω και μια πρόταση. Κάνε την πρόταση πρώτα. Στο λόγι παίζει. Η πρόταση είναι να κάνεις ένα meeting, για οπαδούς των εκπομπών σου με guest κόκκινο και να μαζευτούμε όλοι μαζί εκεί πέρα. Πού να μαζευτούμε? Πώς έκανε. Θα κάνεις ένα meeting, ρε παιδί μου, για τους οπαδούς εκπομπή σου. Πώς κάνουν, ρε παιδί μου, τα περιοδικά, ναι, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Θα βάλουμε και χαβιάρι και σούσι. Γι' αυτό είναι όλοι. Όχι, θα έχεις το κόκκινο και θα λες το για τον κόκκινο. Τα βαριέμαι αυτά, φίλε, παρακάτω, λέγε. Δεύτερον. Ναι. Η κριτική έχει να κάνει σε όσον αφορά όταν μηδενίζεις, κάνεις, ράνεις. Ξεφτιλίζεις ήθη, αίτηματα, διαλάς, τέλος πάντων. Ποια είναι αυτά, πες ένα που ξεφτέλησα. Πολλά, θες και ένα, άμα θητεία. Κοινωνικά. Πες ένα. Ένα. Όταν μιλάς, ας πούμε, για τα μοναστήρια. Τη θρησκεία, τι ξεφτιλίζω. Μισό. Τι είπα για το μοναστήριο εγώ. Συγκεκριμένα τι είπα. Τώρα τι με ρωτάς, θα σου πω. Σε ρωτάω και να δω αν είπα κάτι ψέματα. Τι είπα για το μοναστήρι. Τι κάνουν και τι δεν κάνουν, ας πούμε. Και τι, δεν κάνουν σεξ στο μοναστήρι. Λοιπόν. Τι λοιπόν. Δεύτερο. Κανονικά παγορεύεται. Εγώ επειδή. Ναι. Τα παιδιά λίγο τους Αριανούς. Ναι. Λίγο δεν θυμάμαι ονόματα, ενώ σας ακούω συνέχεια. Εγώ είμαι ο Στέφανος και δεν είμαι Βασίλης. Στέφανος και. Βασίλης. Αργά το πάστρε από τη Ρωσία να μου λέγε. Ναι. Τον παπά ποιος τον ανακάλυψε. Τον. Τον παπά, ποιος το ανακάλυψε αυτό? Εγώ, Ωραία. Ωραία αυτό το παπά. Και το τελευταίο που θέλω και να σας αφήσω να συνεχίσετε, είναι για το ρέι θέλω να με πεις. Ποιο? Θα βγει, δεν θα βγει, για το ρέι. Ο ρέι. Ο Ροντρίγκο ρέι. Ναι, yeah. Θα βγει, τι νομίζεις. Θα δεν νομίζω ότι είναι καλύτερος του Γλύκου. Άρα είναι καλός θερματοφύλακας. Όπως καλός θερματοφύλακας είναι και ο Γλύκος. Ναι. Επειδή είναι όμως ξένος, επειδή είναι ξένος, θα έχει πιο επίοικη κριτική από τους παοξίδες έναντι του Έλληνα. Μέχρι να κάνει την πρώτη στραβή και μετά έδειξε ανάμανα. Ο Έλληνας θερματοφύλακας στον ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα. Εγώ θα έπαιρνα πάντα ξένους. Ο Έλληνας είναι πρόβλημα. Να ήταν λογικός αυτό το δυνατό που 10 χρόνια τερματοφύλακα. Εκείνος ο Άνεσεν είχε διαλέξει εκείνο τον Όλσεν και καλά έκανε, αλλά Όλσεν όταν πήγε στην Δανία μετά γύρισε και είπε εμένα δεν με μιλούσαν στα αποδυτήρια. Εντάξει τώρα και τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ δύσκολα είναι. Δύσκολα είναι τα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Δεν το μιλούσαν τον Όλσεν. Γι' αυτό τα έτρωγε όρθιος. Μάλιστα. Είχε δώσει μια συνέντευξη μετά από 6 μήνες. Ναι, ο Όλσεν πέρσι βγήκε όμως στην τρίτη αγωνιστική, στην τέταρτη είχε καλύτερο στο τερματοφύλακα του Champions League. Και του Χακόπου δεν το μιλούσαν, αλλά του έδερνε όλους μέσα. Σπαθούσε κάτι χέρια, κάτι σάκι. Εγώ φίλε τον είδα ανύπαρκτο με τα πόδια κάτω. Τον είδα μέχρι τη μικρή περιοχή. Τερματοφύλακας μέχρι τη μικρή περιοχή σήμερα δεν υπάρχει.
Τώρα αν το βγάλανε τρίτο ή τέταρτο στο Champions League, ούτε και με νοιάζει εμένα. Εγώ κοιτάω τα μάτια τα δικά μου και βλέπω. Εδώ του βγάλανε τον Τζαβέλα MVP στον ΠΑΟ και επειδή ήταν κολλητό με τον Μπαμπά! Και τι να κάνω εγώ δηλαδή. Πάλι τι να κάνω εγώ δηλαδή. Μπαμπά! Μπαμπά! Διάλειμμα, μπαμπά! Διάλειμμα, μπαμπά! Διάλειμμα. You are everything to me, can't you see? Par, 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 par. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι μπορντέλο κράτος είμαστε, φαίνεται στον ξυλοδαρμό του εφοριακού από έναν καταστηματάρχη. Στην, πώς τη λένε? Στην Πάτμο, και καλά τον έκανε, ακόμα θα τον έδερνα εγώ. Γιατί, γιατί, γιατί. Όχι τον εφοριακό, τον άλλον. Ποιο θα έδερνε? Και τους δυο μαζί. Λοιπόν, άκου εδώ. Άκου να σε πω. Ναι. Άκου να σε πω. Άκου να σε πω. Έχουν λυσάξει, ο κόσμος πάει να βγάλει ένα μεροκάματο και έρχονται αυτοί που τους πληρώνουμε εμείς από το ειστέρημά μας και κάνουν μανούρες. Όλο ελέγχου και ελέγχου και ελέγχου. Κάτσε ρε φίλε, τι να σε δώσω. Εγώ σε πληρώνω, έρχεσαι να κάνεις διακοπές. Θες να με γράψεις δηλαδή, τι να σε δώσω. Κόβει αποδείξεις σου λέει. Τι κόβει αποδείξεις σου λέει. Δεν κόβει ο άλλος. Τι λέει ρε φίλε που δεν κόβει αποδείξεις. Δεν κόβει. Ναι. Και τον πλάκωσε εδώ τον. Καλά τον έκανε για μένα τότε. Και εγώ αν ήμουν έτσι τον έκανε. Αυτό πάμε σε αναρχία. Εγώ είμαι αντίθετος, δεν υιοθετώ. Λοιπόν, δεν υιοθετώ. Τι να υιοθετήσεις. Δεν υιοθετώ. Έτσι θα κάνω, καλά θα κάνω. Καλά θα κάνω. Άμα ανοίξει μαγαζί και σου έρθει και δεν έχει απόδειξη. Στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλά. Το ξέρει το δωμάτιο επικοινωνίας. Εγώ ξέρω μαγκές δεν έχει. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον. Άρα, άμα κλέβουν οι πολιτικοί, κλέβουν και οι πολίτες. Άμα κλέβουν οι πολιτικοί, τι θέλω να κάνω εγώ, ρε φίλε. Ναι, άρα τι θέλει να κάνω εγώ. Άρα είναι ο κλέβης, ας το κλέβει. Συγγνώμη, έρχομαι εγώ τώρα, σου κόβω που δείξει όμορφα, ωραία, έτσι. Ναι. Και έρχεται το άλλο, σώνει και καλά, γιατί ξέρω εγώ τα ξέρω αυτά. Σώνει και καλά, πάνε βαλτί για να γράψουν όμω. Βρούν, δεν βρούνε. Όχι, δεν βρούνε. Αυτή είναι η νοοτροπία. Δεν τα ξέρει σου λέει αυτό που λέει. Όχι, όχι. Δεν έτσι. Θα σε βγουν επιχειρηματίε εδώ και θα σου πούνε ότι έχω απόλυτο δίκιο. Βρίσκουν το παραμικρό για να γράψουν επειδή δεν γράψαν εκείνο το μαγαζί. Όλα τα γράφουν. Είμαι με τον Κόρτοπα. Και τρέχω εγώ στην Εθνική Οδό με 130 χιλιόμετρα. Στο όριο. Πολύ ωραία. Ναι. Θα σε γράψει για φλάσ. Συμμαζευτείτε. Έχω τη ζώνη μου. Ναι. Έχω δίπλωμα άδεια. Έχω περάσει κταίο. Έχω πίσω τα πάντα. Ναι. Έχω το τροχονό μου το φωσφοριζούκο. Δεν έχω ναρκωτικά, δεν έχω όπλα και με σταματάει. Δεν μπορεί να με κάνει τίποτα. Τι δεν μπορεί να σε κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί. Καλά. Τίποτα δεν μπορεί να με κάνει. Τρίχες κατσαρές. Δεν μπορεί να με κάνει τι τίποτα. Δεν μπορεί να σε κάνει. Τα έχει όλα. Τι έχει, κάτι θα σε φρύνει. Πέρασε. Δεν θα σε στήσουν εκεί, ρε, να σε γράψουν. Πού ρε. Θα σε στήσουν εκεί που είναι μια τεράστια ευθεία και ναι, έχει όριο ταχύτητας 50 χιλιόμετρα. 50. Εκεί θα τη στήσουν. 50 θα πάει. Δεν θα σε γράψουν ποτέ. Τι. Οι νόμοι του κράτους είναι στου 10. Οι 8 με 9 στου 10 δεν θα πάνε με 50, ρε φίλε. Να τους σε εκείνο το δρόμο. Να του γράψει. Θα γράψει και εσένα. Όπω γράψα και εμένα. Αλλά θα βρίζει εσύ μετά. Όχι, με γράψαν. Τι λέει, ρε φίλε. Όταν πριν φτιάξει το δρόμο, το χαβάλα σε. Γιατί ξέρει ότι αυτή η ταμπέλα μπήκε εκεί πέρα για αυτό το λόγο. Για να έχουν να γράφουν, ρε φίλε. Αυτό είναι που τρελαίνει. Καλά κάνει. 50 λέει. 50. Δεν είναι αυτό το θέμα.
όταν πήγαν να τον πιάσουν αυτόν, μάλωνε το λιμενικό με την αστυνομία και έλεγε: αυτός κάθεται σε μέρος που είναι του λιμενικού. Ωραία. Άρα πρέπει να το συλλάβει το λιμενικό. Δηλαδή δεν ξέρουν ποιος πρέπει να τον πιάσει. Να σου πω όμως και τι απέθανε και ο κόσμος για αυτούς. Φώναζε ο εφοριακός βοήθεια και κανένας δεν προσφέρει να τον βοηθήσει. Σε λέει καλά τον κάναμε. Κανένας δεν τον βοήθησε. Το κοινό αίσθημα του κόσμου. Το κοινό αίσθημα. Γιατί έβλεπε στα μάτια του εφοριακού το κράτος. Αυτό. Άρα ποιο είναι το κράτος. Άρα το κράτος είναι υπεύθυνο. Για αυτή την εικόνα. Σταματήστε ρε αναρχικό κομμουνιστές. Τι γίνεται τώρα. Είστε ευπατρίδες και είστε υπέρ του καταστηματάρχη. Σε παρακαλώ Κώστα μου. Σε παρακαλώ για να πούμε και υπέρ του, υπέρ του ελεύθερου επαγγελματία και του επιχειρηματία είμαστε. Σιγά. Πάμε στον κόσμο. Ποιος νομίζει τον πληρώνει αυτόν που κάνει διακοπές και κάνει τον εφοριακό. Εγώ. Έλα. Βλέπετε στα μάτια του εφοριακού το κράτος. Αλλά τη σημαία ξέρει να τη βγάζει στο μπαλκόνι. Εγώ ξέρω να τη βγάζει. Καλέ, ελά. Γιατί δεν έρχεται να μου πει εφοριακός και με κάνει το ερτευμένο σιβγαράκι με παντόφλα πιτσούκου το παίζει τέτοιο να πούμε. Έτσι γουστάρει, γιατί. Ωραία, και εγώ θα πάω μέσα στην εφορία και θα το πω, ρε φίλε, είμαι πολίτης και θα το παίξω ότι είμαι μεταφιασμένο σε ράμπο. Τι θα γίνει δηλαδή. Αιώνιος θρύλος ο Θανάσης Μπέμπης. Άντε με μια κουβέντα να πούμε με ανάβει τη φωτιά. Εσείς είστε τώρα δεξιοί. Εμείς είστε... τι είμαστε δεξιοί, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εμείς είμαστε πολίτες Έλληνες. Ναι, είστε... Φορολογούμενοι φίλοι και πολύ αδρά σου λέω. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές. Δεν θα με λένε. Κομμουνιστές δεν λένε τίποτα. Τα λέει ο. Το... Να μας κόψει. Πάμε. Αφού θέλει ο Γιάννης, να μας κόψει. Πάμε, είναι φούλη γραμμές, παιδιά. Πάμε, αφού καθυστερούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Κωστή, ξέρεις ποιον έχουμε χάσει από τη μαρμίτα, τον Μένιο. Μεγάλος Μένιος. Τον χάσατε. Πού είναι αυτός, πού είχα χαθεί. Πού να ξέρω εγώ. Δεν τον έβαζε καθόλου σε εκπομπές σου. Εγώ ρε φίλε στη μαρμίτα δεν έχω διώξει κανέναν. Φεύγαν μόνοι τους. Άλλο αυτό. Όχι άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Δεν έχει άλλο αυτό. Άλλο παρεξηγιόταν, πλακωνόντουσαν, φεύγαν. Ερχόταν άλλοι. Παρεξηγιόταν, πλακωνόταν, φεύγαν. Πάντως αυτό σχετικά με τα ξενοδοχεία έχει δίκιο ο φίλος που είναι από τη Θάσο. Άντε ρε το βρωμό ξενοδόχο τώρα. Έρε όλους τους κατηγορείς ρε Κώστα. Τώρα μιλήσουμε λίγο σοβαρά. Όταν το κράτος φορολογεί όλους αυτούς τους ξενοδόχους και θέλει και προπληρωμή το επόμενο έτος, εσύ ρε Κώστη πώς θα πάει να τα βγάλεις. Όταν σε αυτό το κράτος δουλεύει μόνο τουρισμός. Πες μου άλλο ένα τομέα που δουλεύει. Εγώ φίλε, άκουρε φίλε. Εγώ είμαι αντίπαλος με το κράτος και το κράτος είναι αντίπαλος με μένα. Αυτή η σχέση, η δική μου με το κράτος, είναι εγώ. Στάσου ρε φίλε. Στάσου ρε φίλε. Είναι με το κάθε πολίτη αυτό που λες. Είναι λοιπόν, μόνο μέσα. Εγώ σημαία δεν βγάζω στο μπαλκόνι μου. Δεν ανέχομαι όμως μαγκές. Εσύ έχεις άλλη αντίληψη τη σημαία. Τη συνδέεις με το κράτος. Ναι, τη συνδέεις με το κράτος. Όχι ρε φίλε, γιατί τη σημαία σηκώνει όταν τα πετάξαν θάλασσα και τους Ιταλούς. Δεν είναι το ίδιο. Ποιοι πετάξανε με λίγο. Οι Έλληνες. Ποιος πολέμησε τότε. Πετάξατε τους Ιταλούς. Ο παππούς και ο παππούς μου πολέμησε τότε. Ποιος πολέμησε. Σιγά τους άντρες πολέμησαν. Άιντε ρε τρέπεσε λίγο. Τουλάχιστον για εκείνη την εποχή τουλάχιστον να μην μιλάτε. Ακού λίγο να μιλήσουμε, να κάνουμε λίγο διάλογο. Να κάνουμε, ναι. Αυτό δηλαδή που λέει για τον εφοριακό, εντάξει μπορεί να είναι κατακριτέο, αλλά απ' την άλλη, πώς εσύ θέλεις εγώ. Κάτσε ρε πλάκα μας, κάνει. Άστο να μιλήσω. Πάει κάνει έλεγχο. Πάει κάνει έλεγχο το δέρνεις. Και λέει ο άλλος μπράβο. Είπα κατακριτέο. Και το παίζει τέλεια Έλληνες. Άκουσε με λίγο. Άντε ρε Ρουφιάνη να πούμε. Για λέει. Άκουσε με λίγο, είναι κατακριτέο. Ωραία. Πώς όμως εσύ περιμένεις από μια υγιή επιχείρηση, σαν κράτος, ο άλλος μπορεί να τον είδε διαφορετικά και γι' αυτό τον πλάκωσε. Ωραία, άλλο αυτό. Άλλο που όχι, ρε, την είδε δίμετρος με 45 πόντους μπράτσου. Όχι και να την είδε. Άσε καημένε τώρα. Είδε. Όταν το φασίτη που είναι ξενοδόχος ναι. Έρχεται και το ζητάει τον κράτος που πληρωμή του 50% και παραπάνω το επόμενο έτος, εσύ πώς θα κάνεις. Πώς θα ζήσεις αν παραπάνω υπάρχει κάτι για να βγάλεις σαν επιχείρηση. Με κλέβει το κράτος, το κλέβω κι εγώ. Όταν με πιάνει, με έπιασε. Τι να κάνω, αδύρω τον εφοριακό. Δεν δέρνω το κλέφτη. Πάει, με έπιασε. Τι να κάνω. Κλέφτησε το κράτος. Δέρνω το κλέφτη, ρε φίλε. Κάτσε, πώς είναι έτσι. Αυτός δεν με κάνει νόμιμα. Και μετά βγαίνουν. Δεν με κάνει νόμιμα σεξ. Εγώ το κατέρνω. Και με βγαίνει τώρα. Και με βγαίνει μετά και μου το παίζει. Χρυσαυγίτης και με το παίζει δεξιός και τέτοια. Ποιος το παίζει, άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα. Δεν μου λες τώρα, τον άκουσες τον άλλον που βγήκε στον Καμόρα. Τον άκουσες τον άλλον που βγήκε στον Καμόρα και λέει: εμείς οι υπάλληλοι των νοσοκομείων κλέβαμε τις γάζες, κλέβαμε τα ψωμιά. Κλέφτες είμαστε. Είμαστε κλέφτες εμείς οι Έλληνες. Άρα τι παρεξηγούμαστε τώρα ότι γίνεται να μιλούν στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Πάμε κλεφταράδες. Παρεξηγούνται όλοι. Ο κλέψας του κλέψατος είμαστε. Άιντε μπράβο. Άνθρωποι δεν γίνουμε ποτέ. Έλα φίλε, ναι. Έλα καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα Κίκη στα παιδιά. Γεια σου ρε παιδί. Φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Μπράβο.
Μαζί με τα παιδιά έτσι συμφωνώ, ξέρω εγώ, σε ό,τι λένε για τον παίκτη που φοράει το 33. Ούτε το όνομά του λες και εσύ, ρε φίλε. Το κλάος από τη Χαλκιδική. 14 έγινε κι αυτός. Το κλάος από τη Χαλκιδική. Το κλάος από τη Χαλκιδική. Ναι. Έλα, πες τον πόνο. 6-2. Εντάξει. Να πω τον πόνο μου τι. Τι μπορώ να πεις, ρε φίλε. Φταίει ο κλάος. Εσείς είστε ποδοσφαιρικά. Είστε ποδοσφαιρικά ηλίθιοι που δεν τον πουλήσατε στο πικ της δόξης. Εγώ δεν τον πουλήσα, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ να τον πουλήσω. Επειδή σας το παίζει πάω οξύς. Τρώτε παοξιδιλίκη! Άμα θέλετε παοξιδιλίκη, φάτε τον κλάου στη μάπα! Σα στέλνει το κοριτσάκι τώρα το ξανθώ! Να σε πω λίγο. Δεν σταματάει, δεν σταματάει. Ναι. Εγώ είμαι υπεύθυνο για να τον πουλήσω. Καλά, να σε λέει. Τι φταίει ο κόσμο άμα ο άλλο δεν τον έχει πουλήσει μέχρι τώρα. Ναι, ρε, τα γάρι είσαι υπεύθυνο. Σε φταίει ο κοσμάκι τώρα. Γιατί. Ρε φίλε, εγώ να σου πω. Θεωρώ αποτυχημένη την μεταγραφή του Πρίγιοβιτ, να σου πω για ποιο λόγο. Γιατί? Για το ότι άργησε 6 μήνες. Τι άργησε, τον Πρίγιοβιτς, ναι. Το Πρίγιοβιτς έπρεπε να τον πάρεις από το καλοκαίρι. Γιατί σε λέει θα έκανα πρωταθλητισμό άμα τον είχα πει. Τον οποιοδήποτε Πρίγιοβιτς. Αφού είστε ζαβί, ρε φίλε. Όλα μισά τα κάνετε. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Ναι, και σου λέω. Αφού είστε ζαβί, τι να σα κάνω εγώ τώρα. Ναι. Και σου λέω, δεν τα κάνω εγώ, τα κάνει ο Σαββίδης. Ο μπαμπάς. Κατάλαβες. Ναι. Και εσύ το ταγάρι, κάθισε και τα ακούς. Ότι σου γράψουν, λες ναι. Ρισκάρανε, ρε, είπανε να κάτσει ένα εξάμεινο ο Κλάους μπάς και του πουλήσουν χειμώνα, αλλά δεν τους βγήκε ούτε αυτό. Εκεί το παίξανε. Εγώ θυμάμαι το τελευταίο να πούμε κάτι που λέγανε η Τωρίνο, ένα εκατομμύριο. Σασουόλο. Ήτανε όλα αρπαχτές και καλά, αν πιάσει. Αν πιάσει αυτό. Α. Αν πιάσει ήτανε, ναι. Εντάξει. Καλά να πάθετε που βρίζετε το Σαλπικίδη που έκανε τόσα γκολ, που μάρκαρε, που έκανε τον μπακ, που έκανε τον εξτρέμ, βρίζοντα τον Σαλμπικίδη, θεσμοσάρε σαν τα μούτρα του. Φάτε τώρα την ξανθιά με τον Κλάους, και άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Λες πολύ καλά πράγματα, πολύ σωστά πράγματα, αλλά τα βάζεις, ξέρεις, λες ρε παιδί μου, λέγατε, ναι, το ένα το άλλο. Προσωπικά εγώ ούτε κράτησα τον Κλάους, άμα ήταν στο χέρι μου θα τον είχα δώσει εχθές, προχθές, και για το Σάλπι που λες. Ποιον, τον Σάλπι. Το Σάλπι, Σαλπικίδη. Ναι, τι, τον βρίζατε. Το βρίζατε. Πάλι αυτό κάνεις. Δεν το βρίζαμε όλοι. Ο Ραπτόπουλος κάνει τη διοίκηση με τον κόσμο και τα λέει σαν δεύτερο ενικό. Μονίμως αυτό το πράγμα τα ταυτίζει αυτά τα δύο. Εσείς οι Αριανοί, εσείς οι Παοξίδες και ταυτίζει η διοίκηση με τον κόσμο. Για να κάνει τη δουλειά του. Να τον μάθετε τον Ραπτόπουλο λοιπόν. Μπορεί να λέει μεγάλες αλήθειες, αλλά το χάνει εκεί. Α, να τα ακούς. Λευτέρης Πετρούνιας. Το ξέρεις το Λευτέρη Πετρούνια. Εντελώς φιλικά. Το λες μεγάλες αλήθειες, αλλά το χάνεις. Εσείς οι Παοξίδες, εσείς έτσι. Το μηδενισμό αυτό και τα λοιπά που κάνει. Το ποπότα απ' έξω πάντα. Δεν είναι πουθενά. Δεν ανήκω. Τους κράζω όλους, τους βρίζω όλους. Όταν με κράζουν σαν τίποτα. Δεν υπάρχω. Δεν έχω σάμπα. Έτσι, δεν έχω. Τέλω, έτσι για να τα κλείσω κιόλας. Κλείστο. Πήρε ο Παοξής. Πριν ώρα εκεί που είπε για την Τζούλια, ξέρω εγώ, κάτι για την Τζέννη, κάτι τέτοιο. Τζέννη. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Ναι. Δηλαδή, οκ, okay, τα παιδιά δεν είπανε κάτι, ξέρω εγώ, λάθος, αν και αριανή και έτσι. Ναι. Πήρε, εντάξει, δηλαδή, δεν είπε κάτι για τον Άρη, δεν πειράζει. Άστε ήσυχη την Τζέννη. Όλη καζούρα κάναμε, το χαβά βγάζουμε, δεν πειράζει. Όλοι είναι δημιουργημένοι. Όχι, ο συγκεκριμένος τον έχω ακούσει πολλές φορές. Μόνο καζούρα δεν κάνει. Έτσι είναι το στυλάκι του, δεν πειράζει, όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Δεν θέλω να λέτε για την Τζέννη. Έγινε, οκ. Άντε, γεια. Γεια σου, Λαράκου. Ναι. Ναι. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Καταρχάς, όντως, είχαν δίκιο προηγούμενος. Γιατί ακούγεις στεναχωρεμένος, ρε φίλε, τι έγινε. Ήπιε. Όχι, καθαρός ήμουν. Όχι, γιατί είσαι στεναχωρεμένος, ακούγεις. Στεναχωρεμένος. Ναι, έτσι ακούγεις λίγο light. Κάτσε να ακούγεις. Έχω κι εγώ τους λόγους μου, αλλά τι είναι. Τον άνθρωπο τώρα τη δουλειά του πάνε να κάνει. Πάνε να το δέρουν τον εφοριακό. Δηλαδή αυτό η οικογένεια δεν έχει. Εφοριακό είσαι. Ορίστε. Εφοριακό είσαι, ρε. Όχι. Δεν είναι τίποτα δημόσιο υπάλληλο που συνοδεύει εφοριακό. Όχι. Την αλήθεια τώρα. Αλλά... Θε να κλέψει το κράτο, κλέψει. Άμα σε πιάζουν τελείω. Άμα σε πιάζουν. Τι να σε κάνω, αδερνόμαστε. Πώ να κάνουμε τώρα. Είμαι λέει 2 μέτρα άντρα και έχω 45 πόντου αυτό. Και εγώ έχω ένα ρόπολο, σου τραβάω μια στο κεφάλι και σε κάνω. 2 μέτρα, 63 χρόνια ήταν αυτό που τον έδερε. Ρε. Σιγά τον άντρα. Ναι, ρε, τον είδα. Και αυτό εφοριακό τι ήταν που τη έφαγε. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Από μπάρμπα 63 χρονών.
Μπορεί να ξέρει μπόξα τον Αλέφαντο, να βάλουν σε φοβερά. Να βάλει μπανάκι ένα χέρι σαν τα νιάρα, ρε φίλε. Τα καστού και φοβερά, ωραία, έφυγαν. Για λέγε, φίλε. Όπως είπαν και τα παιδιά, στεναχωρημένος, αλλά λίγο για να φτιάξει τη διάθεσή μου. Ναι, ρε, κατάλαβα ότι έχεις κάτι. Τι έχει, ρε φίλε. Να το λύσουμε, ρε φίλε. Άμα είναι κουμπενικό και οικονομικό, να το λύσουμε. Οικονομικό, το μόνο που να κάνουμε είναι πείτε αύριο. Αύριο είναι η ΑΕΚ, ναι. Μετά είναι ο ΠΑΟΚ. Πείτε κανένα, τι να το παίξουμε. Οικονομικά, έτσι δεν λέγονται οικονομικά. Ρε, όσοι και να σου πω, ότι αν βάλει κανένα σπίτι, έχει να το βάλει. Με τον τζάγο, ρε φίλε, θα λέγονται. Δεν λέγονται οικονομικά έτσι. Αισθηματικά μην δίνει σημασία. Έχει πολλές πορτοκαλιές με καλά πορτοκάλια πλέον. Και αυτοί που τα κόβουν τα κουλονάρια λιγοστέψαμε, να ξέρεις. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Λιγοστέψαμε. Πολύ τέτοιο, πολύ πίκρα. Πίκρα, ε! Την έχουν δει κάποιες. Κατάλαβα εγώ τώρα, εσύ έφαγες καψούρα από την αρχή, σε κατάλαβα. Ναι. Ναι. Τώρα πολύ. Είσαι ερωτευμένο. Είναι το παλικάρι, έφαγε μόνο από γυναίκα τώρα. Κάτσε. Και του φέρθηκε άσχημα, δεν κατάλαβα τώρα. Αν σταματήσει αυτά, δεν έχει άσχημα. Όχι, ρε, του φέρθηκε άσχημα. Είσαι ερωτευμένο, πουλάκι μου. Σαν παιδί κι εγώ. Ετών 19. Εμεί στην ηλικία σου ερωτευόμασταν κάποτε. Ναι. Θα είναι χωρίς ανταπόκριση, θα είναι το λάθος άτομο. Αυτά ακριβώς. Αν είναι καμιά πιτσερίκα, δεν ξέρει τι θέλει να πούμε, ό,τι να είναι θα είναι. Πιο άνετο, πολύ γραμμάτα τώρα δεν δείχνει. Έχουμε εμείς ένα χόμπι λίγο, παίζουμε καλά μάτς. Ναι. Ρε Κώστα, πες λίγο τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, τι να το παίξουμε. Εγώ σκεφτόμουν, είχε πει κιόλας ότι ο ΠΑΟΚ είναι χαρά του over. Να το βάλω, τι να γίνει. Όχι, όχι αυτό το μάτς, όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι over αυτό το μάτς, όχι, όχι. Η ΑΕΚ πάει στο under, έχει ελπίδες να περάσει. Αν πάει στο over είναι αποκλεισμένη. Λοιπόν, 5 ευρώ θα βάλω αύριο εγώ, 0-0 το μάτς της ΑΕΚ σκορ και 2-0 του Ολυμπιακού. Έτσι θα παίξω. 0-1 γκολ την ΑΕΚ. Παρτιζάν Ολυμπιακός. 0-2 τότε θα το πω. Άκου. 0-1 γκολ την ΑΕΚ και over τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η διάδα μου. Over εκεί. Μην ξεχάσω το παίξω, Βασίλη, επειδή το δίνω. 0-1 γκολ την ΑΕΚ και over τον Ολυμπιακό. Θα δίνει. 2,5 επί 2, 4, 2, 2, 4, καλά τάλινο θα δει. 0-0 και 0-2 θα παίξω εγώ. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Λοιπόν, under την ΑΕΚ εγώ θα δώσω, άντε να δώσουμε και τις από ένα προγραμματικό. Ναι, ναι, και 1-1 σκορ τον Ολυμπιακό. Ωραία. Διαλέγεις και παίρνεις. Πάλι κερδισμένος θα βγεις ό,τι και να κάτσει. Στέφανε, πες και εσύ. Εγώ το είπα. Με 2 σκορ, 0-0 την ΑΕΚ και 0-2 τον Ολυμπιακό μέσα εκεί να κερδίσει. Δώσαμε και οι 3 από ένα προγνωστικό. Διαχειρίσου με επιτυχία τη μοναξιά σου. Και μην τζογάρεις πολλά λεφτά. Αυτό είναι για το χαβά. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σου, μικρέ. Έλα, φίλε. 19 χρονών είναι ευαίσθητο. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Είναι το παιδί. Είναι τα πρώτα χαστούκια που τρώσα από γυναίκες. Ναι, ναι. Πάμε. Έλα, φίλε. Πού λες την πιο ερωτική πόλη, τι κάνετε, πώς είστε. Τι έγινε, ρε. Από το Βελιγράδι μας παίρνεις. Είμαστε εδώ στο Βελιγράδι, στο. Α, δεν μπορώ να αποκαλύψω το όνομα του ξενοδοχείου για το αυριανό μάτς. Κύριε Ραπτόπουλε, έχετε χαιρετίσματα από μία ρεσεψιονίστρια ξανθιά, σας άκουσε σήμερα το μεσημέρι, είναι η διευθύντρια του ξενοδοχείου, η κυρία Ντόκιτς. Ντόκιτς. Ναι, μιλάμε για Κωστάκη μου. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα στο Γιάννη το Χιλιτίδη, στο Στεφανάκο, στο Βασίλη το ξενοδόχο. Μιλάμε ένα θεσπέσιο κορίτσι, Κωστάκη μου, μια θεά, έτσι, η κυρία Ντόκιτς. Είναι, εντάξει, θα σας το δείξω κάποια στιγμή, θα σας το στείλω σε μήνυμα, κύριε Ραπτόπουλη, το ξενοδοχείο, να το δείτε και την κοπέλα. Αυτή σίγουρα θα ήταν και ταινίστρια πιο μικρή, έτσι, ταινίστρια. Όχι, 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 είναι μια πολύ... πολύ σοβαρή κυρία. Sweepstake. Εντάξει. Ήπιαμε ένα ποτό, χαλαρώσαμε. Τη σαρώνω σε χαμηλό, τη ζήτησαμε στημένο λεμόνι. Λίγο να μας ακούει. Εκεί στη Γερμανία. Εκεί στη Γερμανία. Ναι, και μα πιστεύω να μας ακούει και ο Δήμος στη Θεσσαλονίκη. Ξέρεις, εκείνο το παιδί. Το αργό, το Καπριόλε. Το θυμάσαι το Δήμο, Κωστάκη μου. Με το Βαρδάκι, τον αργό. Όχι, 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 το Δήμο, τον άλλο. Ξέρεις, Κωστάκη μου. Από τον Βασιλείο Γιώργιο, από το καφενείο, Κωστάκη μου. Ποιο δήμο. Εκείνο και το παιδί, το φίλο του φίλου σου, του συνεργάτη σου, του κόκκινου, ξέρεις. Δεν το θυμάμαι. Πάρα τα άλλα, στο καφενείο που ήταν. Πάμε, ρε, δεν το μην το αργείς, ρε, και εσύ αργός είσαι. Ναι, ρε, πάνε, ναι, μάλιστα. Ναι. Όχι, μια κουβέντα θέλω να πω, κύριε Ραπτόπουλε, ναι. Δεν σας κρατήσω πολύ, δεν μιλήσουμε αθλητικά. Ναι. Η νίκη είναι στο τσεπάκι του δαπνοσεφανωμένου, κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Μεγαλύτερη μορφή αναπηρίας, ξέρετε ποια είναι? Η κακή συμπεριφορά. Την καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εγώ κατάλαβα, κύριε.
Πάμε, σας βαρέθηκα, σας αφήνω. Ναι. Πάμε, πάω αλλού. Καλό βράδυ. Πάμε, επομένη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Αυγερίνε, πού είσαι, ρε. Τι έγινε, ρε, τι έγινε. Πες του τα, ρε, πες του τα, ρε. Έχεις πάρει και το Στεφανάκι μαζί σου και μιλάει πιο πολύ από σένα. Τον έχεις, δεν ξέρω τι του έχεις κάνει εκεί πέρα. Δεν θα σε πω τίποτα. Στεφάνε, τι να σου πω. Λοιπόν, σου έχω πει, Ραδόπουλε, έχεις μείνει μπακάλις. Δεν γίνεται να. Δεν θα ανοίξει ποτέ σούπερ μάρκετ. Γιατί να πάρεις το μένιο. Γιατί βλέπαμε ένα βιντεάκι προχθές, το βάλαμε εκεί στη σχολή και βλέπαμε ένα νεκροθάφτη που είχες εκεί και το Μένιο που μιλάγατε για τις γυναίκες εκεί, για τη Βάνα Μπάρμπα και αυτά και έχουμε πέσει στη σχολή όλοι κάτω. Δεν σου κάνω πλάκα. Το έχω δει με 10 φορές αυτό. Αλήθεια τώρα. Ποιο λέω. Ναι. Μιλάνε για τις γυναίκες τώρα. Δηλαδή έχουμε πιάσει τα στομάχια μας και έχουμε πέσει κάτω. Ο Μένιος με το σχολιασμό του για τη Βάνα Μπάρμπα και τα κόλπα. Παντρεύτηκε ο Μένιος, γι' αυτό σταμάτησε. Ναι. Φίλε, θα τον ψάξεις. Άκου τι θα κάνεις. Θα πας στο CNN απέναντι από το Larry King και θα πάρεις το Μένιο και θα του κάνεις ανάκριση και του κάνεις ερωτήσεις σχολιασμό για τη showbiz. Καταλαβες. Θα σχολιάζει. Δεν χρειάζεται. Όχι για τα ποδόσφαιρα. Θα του δείχνεις έναν άνθρωπο και θα τον βγάλεις τη φωτογραφία. Αυτός είναι ο τάδε, θα του λες. Και θα σου εξηγεί ο Μένιος. Ναι. Τι είναι, πώς είναι, πώς θα είναι, καταλαβες. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αυτός ο οδηγός του Κυρσάβα, ρε φίλε, μιλάει, συζητάει μαζί σου και σκέφτεται τι θα πει το επόμενο. Το μυαλό του παίρνει 300.000 στροφές, ρε φίλε. Ναι. Μπράβο του. Ναι. Διαπλανητικός. Διαπλανητικός. Ναι, ναι, μας ακούει και όλα, χαιρετίσμα να του δώσω. Θέλω να πω κάτι για αυτό να που είπε στο νεφοριακό. Δεν μου λέει δεν αυτό που λέει. Άμα του δίνει αυτό ο παίχτη εκεί που τον έδινε, του δίνει ένα πεντακοσάρικο, θα τον έγραφε. Του λέγε πάρτε αυτό, ρε. Δεν μπορεί, άκου να δει. Άκου. Δεν είναι εύκολο. Σε ρωτά, πες μου, άκου εμένα τώρα. Άκου, μ' ακού εμένα. Σ' ακούω, ναι. Εγώ έχω δωροδοκίσει εφοριακό. Έχω δωροδοκίσει εφοριακό το ναι. 2000 τόσο για, ναι. για λογαριασμό εταιρεία. Έκανα το μεσάζοντα. Δεν είναι εύκολο. Και... άμα ήταν έτσι, άκου να δεις, δεν είναι εύκολο. Τι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Του... δηλαδή, με συγχωρείς. Του... κάτσε, δεν είναι, άκου. Δεν είναι απλά. Δεν ξέρεις πώς θα παίρνει, αν θα τα πάρει, πόσο... κάτσε, ρε φίλε. Στο νησί, ναι. Του μετράς πέντε πράσινα. Ναι, ναι. Θα κάνει και κολοτούμπα ανάποδη. Εσύ το παίρνεις το ρίσκο, άμα δεν το ξέρεις. Εδώ που πήρε ο άλλος ρίσκο και τον έδινε, δηλαδή, του δίνει πέντε χαρτιά εκεί πέρα. Μάλιστα. Μικρότερο ρίσκο θα έπαιρνε με τα 5 κατοστάρια από ξύλο πάντως. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Μικρότερο ρίσκο θα έπαιρνε. Ναι. Λοιπόν, Στέφανε, άκου να σου πω, να χαιρετήσω και το άλλο το παιδί δίπλα. Γεια σου, φίλε. Ο Βασίλης είναι. Λοιπόν, Βασίλης, μπράβο. Εσείς οι Αριανοί, ρε φίλε, άκου τι θα κάνετε. Επειδή ο Καρυπίδης παλιά ερχόταν με αυτό το S4 το. Ξέρω, ναι. Κάτσε το Καραϊσκάκι. Όχι μόνο ο Καρυπίδης, και ο άλλος ο. Και ο Πιλαδάκης είχε σουίτα, άσε που το παίζουν τώρα δύο Ολυμπιακοί όλοι. Ναι. Θα πάει, θα παρακαλέσει τον πρόεδρο και θα ζητήσει πέντε παίχτες από αυτούς που έχουμε εκτός. Ναι. Κατάλαβες, σου λέω. Κατάλαβα τι λες αυτό. Και από αυτούς τους πέντε παίχτες που θα πάρετε, θα βγείτε δεύτεροι εύκολα. Βρε, ξέρω τι λες εσύ, όχι, κατάλαβα. Όχι με ντέρμπι και μετά, εύκολα θα βγείτε δεύτεροι. Θα ψάχνουμε να δούμε μετά ποιος θα είναι ο τρίτος από τους άλλους τρεις. Κατάλαβες, θα κάνετε. Εγώ κατάλαβα. Έτσι είναι το σωστό, ρε φίλε. Έτσι είναι το σωστό. Πώς θα γίνει τώρα. Έχουμε παίχτες που δεν παίζουν στην ομάδα αυτή. Ναι, όμως. Και θα παίζανε σε όλες τις άλλες ομάδες εδώ. Πες μου εσύ μια ομάδα από όλες και από τις τρεις που και καλά διεκδικούν πρωτάθλημα στο μυαλό τους. Ποια ομάδα έχει δεκάρι σαν το Νίκολα Μάρτινς που έχουμε εμείς που τον είχαμε στην Αυστραλία. Δεν υπάρχει ο Μάρτινς, φίλε. Παιχτούρα μεγάλη. Όχι. Δεν καταλάβεις ποιο λέω, τον Νίκολα Μάρτιν. Α, όχι τον Νίκολα. Το Μάρτιν στο δεκάρι που έχουμε, που είχαμε πάρει από το Πανετολικό. Δεν τον ξέρω καθόλου. Δεν θυμάσαι τον Νίκολα, ήταν το καλύτερο δεκάρι της πριν δύο χρόνια, στη Σούπερ Λίγκα. Και τον πήρε ο Ολυμπιακός και τον έδωσε δανεικό. Μάλιστα. Τον έδωσε στον Απόλλωνα, δεν το θυμάσαι. Πώς θα τον βάλει, αφού ήθελε να πουλήσει το Φορτούνι. Τι δεν, δεν αντιλέγω, κοίταξε. Ποιο Φορτούνι είναι από εδώ. Κώστα, την άλλη φορά έλεγε για τον Ρομπέρτο πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Άστο. Ποια είναι τα πράγματα που είπαμε για τον Ρομπέρτο και δεν στέκονται. Έλεγε για τον Ρομπέρτο ότι πήρε τον Καπίνο γιατί θα πουλήσει τον Ρομπέρτο. Και δεν τον πούλησε. Όχι, ρε, μετά από ένα χρόνο έφυγε. Μετά από ένα χρόνο. Ξέρεις γιατί έφυγε. Ξέρω. Με, το παιδί, με τα παιδιά του. Και τι να κάνω δηλαδή. Φταίω εγώ δηλαδή που πήδηξε την άλλη και έφυγε. Τι να κάνω. Εντάξει, ρε, φταίω οικογενειακά. Ο καθενός δεν μπορώ να τα. Με νοιάζουν εμένα. Εσύ έλεγε ότι θα τον πουλήσει και θα τον κάνει παντελόνι.
άλλο το ένα και άλλο τον δίνουμε και λιγότερα από ό,τι τον πήραμε για να, γιατί είχε ένα πρόβλημα ο άνθρωπος. Τι γίνεται εκεί κάτω, ρε Χρυσαυγίτες Ολυμπιακοί, τι γίνεται? Δεν είμαστε Χρυσαυγίτες Ολυμπιακοί. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι, δεν τα ξέρεις τα έργα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για, για πάνω, για το Βελιγράδι. Είχαν βγάλει μια βρώμα ότι θα πάνε αυτοί τις Παρτιζάν εκεί στο ξενοδοχείο και θα φωνάζουν όλη η νύχτα να μην κοιμηθούν οι παίχτες του Ολυμπιακού και τέτοια. Σε πληροφορώ για να το ξέρετε, πες το και στον οδηγό του κ. Σάβα που δεν είναι εκεί πέρα γιατί θα το ξέρει, θα το έλεγε. 500 άτομα του Ερυθρού Αστέρα, ομάδα περιφρούρησε σε όλη την νύχτα έξω από το ξενοδοχείο του Ολυμπιακού. Να τα. 500 άτομα, όχι ένα και δύο. Λε. Δηλαδή φαντάσου ότι είναι γύρω-γύρω από το ξενοδοχείο. Στρατός ολόκληρος, πλάκα. Στρατός ολόκληρος, 500 άτομα. Κατάλαβες, 500 άτομα δεν έχει στο σουφλί πάνω στρατό τώρα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Εκεί στη γεμιστή δεν έχει 500. Ναι, δεν έχει 500. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, πού είσαι, το Στεφανάκια είναι η αδυναμία μου. Έλα, ρε, αδυναμία. Αυτό που λέει, άκουσε με. Θα πιάσει το Μένιο και θα τον παρακαλέσει. Δεν θα το ξέρουμε εμεί. Γιατί είσαι και περήφανο. Και θα του πει να βγάλετε μια εκπομπή στο Μέγκα, στον Αντένα, στο CNN, στο RTL, παντού. Σου λέω, μη μένεις μπακάλις, έχεις μεγάλο ταλέντο, τα χρόνια φεύγουνε, φτάνει με αυτή την τούμπα, δεν μπορεί να σε δουν άλλοι παραπάνω. Κατάλαβες, βγες. Τι θες να κάνω, ρε. Ρε. Τι θες να κάνω, ρε. Να βρω μέσω κανένα Μητροπολίτη, να πάω στο Μέγκα. Άσε μας καημένε τώρα. Βράσε τώρα, μια χαρά είμαστε στην τούμπα να πούμε. Μια χαρά, μην είσαι μπακάλις, μην μένεις εκεί, ρε. Και τι να κάνω, ρε. Τι να κάνω, να γλύφω το καθένα. Α, παράτα με, ρε. Βάλε ρε δύο πολίτρες να δουλέψουν και κάτσε στο ταμείο εσύ. Μην κάθεσαι εκεί και τη λύγεις όλη τη μέρα, ρε φίλε. Να τα. Λοιπόν, παιδιά... Απ' έξω εύκολα τα βλέπετε όλα. Έλα ρε που τα βλέπετε. Απ' έξω εύκολα τα βλέπετε όλα. Δώσε και το συστηματικό. Έλα ρε Αυγερίνε. Να πω και, και τα προγνωστικά μου, έτσι. Για πες. Το Ολυμπιακό το 0-2 είναι πολύ εύκολο. Δεν το βλέπω εγώ για 0-2. Α, εγώ μην το βλέπω 0-1-1-1 το βλέπω, έτσι. Εκεί πέρα, εγώ 1-1 το δώσα, φίλε. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα. Και να σας πω και ένα στεφανάκι ότι σου έχω πει έχει βγει, έτσι. Ναι. Όταν αλήθεια είναι αυτή. Παρτιζάν, όλα. Ναι, όταν περάσει την Παρτιζάν, αν την περάσει, που πιστεύω ότι την περάσει, θα ακούσεις ένα μεγάλο σεντερφόρ. Οχ. Πιο μεγάλο από τον Εμενίκε. Γιατί ο Εμενίκε είναι ο βασικός της Συνηγυρίας και ο Ιντέγε παίζει αναπληρωματικός, για να ξέρετε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε τον παίχτη. Δεν τραβάει καλά, ναι. Αυτό το γνωρίζω. Κώστα. Ο Ντέγε θέλει και να φύγει τώρα από εκεί. Δεν ξέρω, βαρέθηκε. Ναι, ναι, ξέρω. Όταν φορμαριστεί ο Εμενίκε, ξέρει τι παίχτη είναι, επειδή δεν τον έχει δει, θα σου δώσω κατά. Είναι στο στυλ του Λούα Λούα. Το θυμάσαι, Λούα Λούα. Φοράω από παιχτούρα. Μ' άρεσε, ναι. Φωτοβολίδα. Αλλά είναι πιο πολύ περιφερειακός. Δεν είναι καθαρό σεντερφόρ. Ναι. Αλλά έχει τόσους τριπλαδόρους Ολυμπιακός. Αυτός ο Καρσελάρε, παιδιά. Τον είδα τώρα, πήγα στο φιλικό προχθές εδώ πέρα, με τον Αστέρα. Μου θυμίζει τον Καλέτη. 100 κιλά μπάλα, ξέρει, ρε παιδιά. Αυτό είναι καλό. Πώς τον πήραμε εμείς αυτόν τον παίχτη, ρε παιδιά. Πώς τον πήρε αυτόν τον παίχτη, δεν μπορώ να καταλάβω. Του Κασελά. Έχεις ρε και brand name, ρε, γι' αυτό έρχονται. Έκλεισε, διάλειμμα. Brand name. Έχει brand name, γι' αυτό έρχονται. Ναι, βέβαια. Brand name. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παράλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παράλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά.
σε 15 μέτρα. Stop! Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ταινία του Βέγκου με θυμίζει αυτή η μουσική. Με δράση. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Με ζήτησε, άκουσε το όνομά μου. Έλα ρε αργέ άνθρωπε. Ποιος είναι αργός, ο κύριος Δήμος είναι αργός. Τι λέει κύριε Δήμο αυτός. Τα κάνει όλα καλά και όλα αργά. Άκου λίγο γρήγορα. Ναι. Επειδή είσαι μόνο θεωρητικός. Τους άλλους λες αργούς γιατί είσαι θεωρητικός. Θέλω να κάνω τοποθετήσεις για δύο θέματα. Μάλιστα. Ένα για το θέμα που έγινε στην Πάτμο, επειδή δεν έχει πάει χειμώνα σε αυτά τα νησιά και οι άνθρωποι όταν αρρωσταίνουν πηγαίνουν απέναντι στην Τουρκία, σε όλα τα Δωδεκάνησα πλην της Ρόδου, δεν μπορείς το καλοκαίρι να το σκίζεις. Ένα αυτό. Γιατί υπάρχει και χειμώνας. Το κράτος πρόνοια πρέπει να είναι 12 μήνες το χρόνο. Όχι σε θυμόμαστε το καλοκαίρι. Το πιάσεις αυτό. Γι' αυτό τις έφαγε ο Φοριακός. Πάμε παρακάτω. Ναι. Και πολλούς από αυτούς τους κάνουν γενίτσαρους. Ξέρω τι σου λέω. Εντάξει, τους απειλούν θα χάσει τη δουλειά σας και έτσι και αλλιώς και βλέπετε τι γίνεται, τους έχουν όλους ότι θα τους απολύσουν και τους αμολάνε και τους κάνουν γενίτσαρους. Το πιασες. Μάλιστα. Οπότε και ο άλλος ο πικραμένος με 24% ΦΠΑ λειτουργεί κάτω από την πίεση και το άγχος να κρατήσει το μαγαζί το ανοιχτό. Η σημαία σημαία πάντως 25 Μαρτίου, σημαία, δεν έχει σχέση το ένα μετάλλο, μην τα μπλέξει. Άιντε. Άιντε. Αλλά το κλέψιμο κλέψιμο. Γιατί αυτό που πήγε έκανε τώρα ήταν όλη η δουλειά του για να την περάσει το χειμώνα αυτός ο άνθρωπος. Στέφανε, κλείσει το στόμα του, σε παρακαλώ. Το κλείνω, αλλά θα το κλείσω αλλιώς. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όταν γίνει το κράτος πρόνοια. Δεν θα κλέβεται η καταστηματάρχης. Εντάξει. Άκου λίγο. Όταν γίνει το κράτος πρόνοια και όταν ο πολιτικός. Είδα εγώ ρε λαμόγια Έλληνες. Όταν είχατε κράτος πρόνοιας, λοιπόν, τι κλέβατε πάλι. Άκουε. Καλά, καλά. Θεωρητικέ. Ναι. Κάνε δικιά σου δουλειά πρώτα, να κόβεις παροχή υπηρεσιών και όλα αυτά. Ναι. Και θα σου πω εγώ τι. Θα κλέβω κι εγώ. Γιατί να μην κλέβεις. Λοιπόν, άκου θεωρητικέ, ναι. Λοιπόν. Όταν δεν βγάλω τη σημαία επάνω της Ελλάδος που το παίζω Έλληνες. Ναι. Όταν γίνει ο πολιτικός πρότυπο και δεν θα κυκλοφορεί υπουργός μεταφορών. Ήταν ο Ανδρέας πρότυπο, κλέβατε πάλι. Με 10 μασέλες κλέβατε, κλεφταράδες. Ναι. Με πλαστές πινακίδες δεν κυκλοφορεί ο υπουργός μεταφορών. Όταν όλοι γίνουν αυτοί πρότυπο, ναι. Θα γίνει και ο πολίτης. Θα γίνει και ο πολίτης, ναι. Θα μετατραπεί από μόλ σε γραμμάρια. Κύριε, δεν μπορώ να σε πω κάτι. Ναι. Όταν με μία βροχή κλείνουν όλοι οι δρόμοι και γίνεται αυτός ο πανικός και λένε να θεομηνίες, τότε θα γίνει και ο πολίτης σωστός προς το κράτος. Μια χαρά, μια χαρά. Και όταν είχατε λοιπόν. Και θεομηνίες, κλέβατε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, άκου θεωρητικέ. Εσύ είσαι μόνο θεωρητικός. Καλά, καλά. Ναι. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε. Δεν ρώτησε το παλικάρι το αίσθημα πόσο χρονό ήταν. Γιατί αν ήταν μεγαλύτερη του, ήταν λάθος εκτίμηση. Θα πρέπει αυτά να ρωτάς. Είπε, ήταν νεαρή. Του 19χρονου, δεν είπε ηλικία. Λοιπόν, αλλά και εκεί νύχτας είσαι, μου φαίνεται. Λες, ε. Έμα, ξέρω εγώ. Αυτό για δώσ' τα φώτα σου ρε μεγάλε. Τα φώτα τι, άμα σε έλεγε τι ηλικία είναι το κορίτσι θα απαντούσε με κατάλληλα. Πόσο να είναι το κορίτσι τώρα ρε Δήμο. Θα 18. Άμα είναι, κοιτάξτε αυτή την ηλικία τα αγόρια κάνουν το μεταπτυχιακό τους, το αγροτικό τους στον έρωτα. Το πιασες. Εσύ στην ηλικία που είσαι μπορείς να μιλήσεις για έρωτα. Πάρα πολύ. Θεωρητικά. Όχι και πρακτικά και πιο πολύ από σένα. Πρακτικά με πόσα χάπια. Με κανένα. Άσερ το παραμύθι. Εγώ ούτε χάπι πήρα στη ζωή μου, ούτε κάπνισα τίποτα περίεργο στη ζωή μου. Ναι. Ό,τι το κάνω από την τρέλα του μυαλού μου. Mm. Έχεις τρέλα, προχωράς. Εσύ έχεις τρέλα, αλλά είσαι θεωρητικός. Εσύ είσαι πρακτικός.
Άντε να δω εσύ να δίνεις κανένα εφοριακό στο δικό σου μαγαζί. Τι πράγμα. Δήμο, Δήμο, άκουσέ με, Δήμο. Εύχομαι στο Ραπτόπουλο να γίνει εφοριακό, να έχω ένα beach bar 20 χιλιόμετρα από εκεί που τελειώνει ο πολιτισμός και να έρθει να με κάνει έλεγχο. Αυτό θέλω. Αλλά 20 χιλιόμετρα να μην υπάρχει ψυχή, να έρθει να με κάνει έλεγχο. Τότε λοιπόν, να το δω τι πρακτική έχει. Πολιτικοί και πολίτες κλέφτες είστε. Οπότε άσε, μην αλληλοεξοντώνεστε. Άκου λίγο. Μην αλληλοεξοντώνεστε. Σε κίνησες πάλι. Θες να ακούσεις. Μάλιστα. Εγώ τον εφοριακό σαν άνθρωπο τον εκτιμώ. Και έχω φίλους από το 1970 κάτι. Ναι. Λοιπόν, ξέρει αυτός πώς θα αντιμετωπίσει εμένα και ξέρω εγώ πώς θα αντιμετωπίσω αυτό. Βέβαια, αφού είσαι παοξής, ξέρεις να φέρεις. Ούτε μαγιά θα τον πουλήσω, αλλά ούτε θα ανεκτώ και μαγιά να με πουλήσει. Ναι. Οκ. Okay. Έτσι. Όπως ο τροχονόμος θα με σταματήσει στον δρόμο, αν φοράει πηλίκιο, είναι κουμπωμένος και με χαιρετήσει, έτσι θα το μιλήσω. Αν πουλήσει μαγιά, μαγιά θα φάει. Πάω και πασό και μαγιά θα τον πουλήσει. Ξέρει τι είμαι εγώ, ρε. Και το σπάοκ είμαι. Πασόκ είσαι εσύ. Καλημέρα σου. Γεια σου. Εγώ ΠΑΟΚ δεν ήμουν, άρα δεν είμαι ΠΑΣΟΚ. Τι έχεις να πεις. Στρατιές. Ναι. Περάσαν από την Τούμπα. Άιντε. Ο Ακριτίδης σας έδωσε το πρωτάθλημα. Εκεί τότε που κατέβαινε το ελικόπτερο της Express Service. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Λέ, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. 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 Μ' ακούτε. Εσύ ακούμε. Τι κουφοί είμαστε. Γεια σου ρε Ραβ, γεια σου Στέφανε, γεια σου Βασίλη. Γεια σου ρε φίλε. Γεια σου ρε μορφόπεδο. Χρήστος από Θέρμη, Παοξή. Από Σέρις ή από Θέρμη. Από Θέρμη. Θέρμη. Για πες. Ναι, τι κάνετε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Άμα βρούμε κάνουμε φίλε, άμα δεν βρούμε δεν κάνουμε τίποτα. Μάλιστα. Πήρα να ελαφρύνω λίγο το κλίμα, να το κάνω λίγο καλοκαιρινό. Κάντο και κουστάρεις, κάντο και πριμέα μα θες. Η φωνή σου, η φωνή σου πάντως. Μια αστιά που την έχει. Μια άστρα, μην τον ακούσει. Είναι κακό αγόρι. Τώρα τελευταίο του κράζει όλου. Ναι. Τι λέει, την Παοκάρα, πώς τη βλέπουμε, ρε παιδιά. Ο να είναι παοξή ο άλλο και να ακούει τη φωνή τη δική σου να λέει την Παοκάρα. Για ξαναπέζω τα άλλη μια φορά. Την Παοκάρα, πώς τη βλέπουμε. Τώρα είναι παοξίδικη η φωνή, είναι αυτή. Παοκάρα, φίλε, θα περάσει ο Μήλου, ρε φίλε. Αυτό θα κάνει η Παοκάρα σου. Εσύ είσαι βοηθό καθηγητή στο Χάρβαρντ. Τι δουλειά έχει με τον Παοκ. Εκπολιτίστηκε, να πούμε. Γιατί ο καθηγητής ακόμα. Πού σπουδάζει. Παμάκ εδώ, Μακεδονία. Του Γιαννάκη, ρε. Διοίκηση επιχειρήσεων είμαι. Παμάκ, κανένα κόλλο πιάνει εκεί πέρα, τζάμπα που σπουδάζει. Έχει πολύ ψωμί, έχει. Εσύ τώρα σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων. Τι? Ναι. Εσύ σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων. Ναι. Σε μια χώρα που δεν έχει επιχειρήσει. Μάλιστα. Άστα να πάνε για έξω την κόβω τη φάση. Ναι. Τυχερά, έχεις τώρα εκεί πέρα, κάνει καμία προκοπή ή μονάχα. Κάτι γίνεται. Τι να κάνει με αυτή τη φωνή. Γιατί ρε, σταμάτα ρε, τι φωνή άμα. Εσύ μόνο μουγκώσα μα είσαι, μπορεί να έχει επιτυχία. Πού είναι φωνή, σε βγάλει από το γόνατο, κάνει καμιά σκύλα να δεις. Αφού εξές τη φωνή μου ρε, χρόνια πέρα, τι λες τώρα. Φωνή είναι αυτή, πάω ξύμω ρε. Ναι, δεν έχω την μπρουτάλ τη φωνή. Δεν έχει μπρουτάλ φωνή, έχει τη νεοπαοξίδικη φωνή. Για να είσαι παοξίδικη, με τον Ραπτόπουλο πρέπει να είσαι Δευτέρα στο παζάρι στην Αρτάκη να φωνάζει. Αυτού του παοξίδε γνώρισα εγώ. Εσείς οι άλλοι είστε. Πες τι θες να μάθεις για το ΠΑΟΚ τώρα με αυτή τη φωνή. Άντε πες, τι γουστάρεις να σε πω. Δεν βλέπω. Παρέλαση δεν βγάζουμε μετά το Γεβίτς. Δεν πειράζει, θα σε περάσει ο Μήλος και μετά θα φύγει. Και για τον Ήβιτς έτσι έλεγες, κύπελο σε πήρε όμως. Κωστή, προτιμώ Ήβιτς. Θα προτιμούσα να είμαι ο Ήβιτς. Βρε Ήβιτς θα λες και θα κλαίες. Βρε το ξέρω και το λέει και κλαίει. Που έλεγες μη καταλήξει ο Ήβιτς σε κανέναν Ολυμπιακό. Και έχουμε άλλα εδώ πάνω. Ο Αλβανός δυνατός είναι στον Ολυμπιακό. Θα τους πάει καλά. Τι να κάνεις με αυτή τη φωνή, ρε. Φύγε εκεί πέρα να μας ρίξει την ακουραματικότητα. Το έφαγες το παιδί, ρε. Το έφαγες το παλικαράκι, ρε. Τι είναι αυτή η φωνή. Στα gay bar έχει τέτοια. Έβρε, έφυγε. Απαπαπαπα. Παοξής, ρε, είναι αυτός τώρα. Γιατί, ρε, τι είναι. Πώ αυτό ο Πάοκ. Πώ ξενέρωσε αυτό ο Πάοκ. Πώ έγινε μια κρύα κατάσταση αυτό ο Πάοκ. Έξι τελευταίοι, πώ είναι. Πέντε τελευταίοι, μάλιστα, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Να παόξεις, έλα. Να φωνή, καλημέρα. Έλα. Τι κάνετε. Καλά φίλε. Μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε 2-3 πράγματα, γιατί βλέπουμε τη φάγα και το τυρί και δεν βλέπουμε μπροστά μας. Μάλιστα. Πρώτον, δεν υπάρχει υπάλληλος που να δουλεύει και να μην πληρώνεται μέσω τραπεζών. Συμφωνείτε. Δεν υπάρχει, λέει. Υπάλληλος που να δουλεύει και να μην πληρώνεται μέσω κάρτας και τραπέζι. Ποιος το λέει εσένα αυτό. Σωστά. Έτσι είναι ο νόμος. Δεν μπορείς να πιάσεις. Ο νόμος λέει. Λέω ναι. Και ποιος σου λέει ότι δεν βρίσκονται παράπλευροι δρόμοι.
Εκτός αν τα παίρνεις μαύρα. Σε μαύρες δουλειές πληρώνεσαι μαύρα. Σε δουλειές που έχουν αφημί, εταιρεία κλπ. Πληρώνεσαι μέσω τραπεζικής συναλλαγής. Δεύτερον, όλα τα ελεύθερα επαγγέλματα, προχτές απορρίφθηκε και η έφεση των δικηγόρων, θα βάλετε μηχανάκι κάρτα. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Τρίτον, τι κάνεις εσύ στη Ρόδο ή στην Πάτμο, δεν κόβεις απόδειξη. Μαλώνεις με τον εφοριακό, γιατί σε λίγο φοριακοί δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν. Κάρτα, αγόρι μου, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει, μην κόβεις απόδειξη άμα θέλεις. Άμα σε πληρώνω με κάρτα, έχει σημασία αν κόβεις απόδειξη, δεν κόψεις. Σωστό. Τελείωσε, σε έπιασε στη φάκα και σε έχει τη λήξη. Και ξέρεις, θα σου λέει, τι δεν πληρώνεις εφορία, χρωστάς, φέρτα τα λεφτά εδώ, χλαπ. Τι κάνεις, εσύ μπήκες στον νόμο Κατσέλη και πουλάς τρελά. Θα δω τι στις πράξεις σου, κύριε ξενοδόχε, τι έχεις κάθε μέρα. Μέσω τραπέζι θα πηγαίνουν τα λεφτά με την κάρτα. Ναι, ρε, καλά, τα λέει. Παγιδεύτηκαν όλοι, αγόρι μου, τους πήρε το κεφάλι. Και άσε αυτά τα επεισόδια να τα δίνει τηλεόραση. Ούτε δωροδοκίες, ούτε έτσι ούτε αλλιώς κάρτα, καθαρά πράγματα. Τι εισπράττει ο καθένας, ούτε μαύρο χρήμα, ούτε πράσινο, ούτε κόκκινο. Τελειώσαμε. Εκεί θα πάει η δουλειά, θα το δείτε. Και όλα αυτά ποιος συμφέρει. Δεν είναι ποιος συμφέρει. Θα σου πει κυρίες, θες να είναι τίμιο το πράγμα. Να είναι φανερά για όλους. Και για τον γιατρό και για τον δικηγόρο και για τον περιπτερά. Ναι, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι θα πληρώνουν με κάρτες. Ιδίως αν εφαρμοστεί και περαιτέρω. Τελείωσε τώρα αυτό, τελείωσε. Πρώτα θα τη βγάλει. Πρώτα θα μπουν τα μηχανάκια σε όλους και σιγά σιγά θα σου δώσει το κίνητρο να τη δουλέψεις. Σου λέει, έτσι δουλεύεις όλη την Ευρώπη. Εσύ τι θέλεις τώρα και δεν θέλεις να τη δουλέψεις έτσι. Γιατί να βγει ο φορεακός να κάνει έλεγχο, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, αγόρι μου. Θα υπάρξει σταδιακή κατάργηση αμαιακών μηχανών. Δεν χρειάζεται. Πλαστικό χρήμα. Κλακ, κλακ. Τι εισπράξει έχει εσύ τη μέρα, φάνηκαν όλες. Τελείωσε. Κατάργησε. Κακοκορέψου μετά. Αυτό το δείχνει. Αυτό πάντως είναι θέμα. Σχετικό. Όταν θα χαλαρώσουν τα capital control και πλέον θα μπορεί να βγάζει μετά. Θα χαλαρώσουν. Σε όλη την Ευρώπη με κάρτα πληρώνουν, φίλε. Θα σου δώσει μια έκπτωση στην εφορία 15-20% και όλοι θα του βάλει να πληρώνουν με κάρτα. Άμα έχει τέτοιο κίνητρο, ασφαλώς. Άμα δώσει κίνητρο στον άλλο να χρησιμοποιεί την κάρτα. Όχι, στην Ευρώπη τι θα πει εσύ, εγώ δεν το κάνω. Ναι, άμα δώσει κίνητρο, ο άλλο τι θα κάνει, βέβαια. Δεν το κάνει. Τι έχει να κρύψει, τι κάνει. Πάμε και παρακάτω να κάνω και μια ερώτηση ακόμα ποδοσφαιρική. Μάλιστα. Από πότε η Αργεντινή, ρε παιδιά, παράγει τερματοφύλακες και δεν το ξέρουμε. Από τότε που ο Κοντρέρας κάνει τη μεταγραφή του μάνατζερ. Αυτό ακριβώς. Επόμενη γραμμή, Αργεντίνος. Μάλιστα. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ. Θα μιλήσω για το παιχνίδι της Πέμπτης, φίλε μου καλέ. Βέβαια. Το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι κάτω στη Ρωσία είναι το ΠΑΚ Άσο Μίχνα στο τελικό. Έλα. Και μέχρι στη Τούμπα γίνεται το διπλό. Άσος. Προκρίνεται που είμαι ο ΠΑΚ. Ωραία. Παρακάτω, ναι. Μήπως είναι διάβαση στην γιαγιά της εφημερίδας της Μακεδονίας, εξώφυλλο, το οποίο έχει, πούμε, ένα ωραίο άθρο. Άθρο. Ναι, έχει ένα άθρο που είναι, να πούμε, με τον κύριο Παπαδόπουλο από την Αυτοκυρκής. Α, τον θυμάμαι τον κύριο Παπαδόπουλο. Μάλιστα, γνωρίζετε πολύ καλά από το άνθρωπο τι δουλειά, τι επαγγελμα κάνει. Με τα τσιγάρα ασχολείται. Μάλιστα. Γνωρίζετε που ο άνθρωπος αυτός έχει καλή σχέση με τον κύριο από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Βεβαίως, γιατί να μην έχει. Έχει, μπράβο. Για πες μου, εσύ φίλε μου, ποιος είναι ο χωροφύλακας στην ΕΠΟ και Super League. Ο Θεοδωρίδης. Ναι, αλλά ποιος έχει βάλει που με την τριάδα που είναι, να είναι χωροφύλακες στην ΕΠΟ και Super League. Ποιος την έβαλε. Σε είπα, βάλει ο Θεοδωρίδης. Θα γίνουν εκλογές τον Αύγουστο. Διαγίνουν. Ναι. Τον Αύγουστο θα γίνει, με αρχάση Σεπτεμβρίου. Και θα έχει τον γραμμένο σαν να πουλάει, πούμε, να κουβαλά την καπαρτίνα του Θεοδωρίδη. Ναι, θα κερδίζει την καπαρτίνα. Σούπε, ναι. Κοίτα, φίλε μου, ο Κυπρέος, ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου, ο μοσπονδιακός πρόεδρος της, ναι, Κύπρου. Το ξέρουμε. Είναι ο άνθρωπος, αυτός που θα είναι δεχτή χέρι του Θεοδωρίδη. Ναι. Η τριάδα θα είναι, πούμε, είναι η τριάδα. Ως πότε θα πούμε από το ίδιο το έργο θεατές. Όσο για τον Άρη, εκεί γελάνε όλοι πικραμένοι.
Εκεί ο κύριος Καρυπίδης, τι παιδί και αυτό που είναι. Μια ποτόγιο έργο θα είναι. Ο Άρης, κοιτάξτε από κάτι κοτό. Ο Ηρακλής πήγε Α1. Ο Άρης διεθνική αρτεχνική. Κακά τα ψέματα, φίλε μου. Δεν υπάρχει. Χαίρονται οι Αριανοί που πήραν άδεια. Ποιο πήραν άδεια. Πήραν άδεια, αλλά είπα πάλι. Αν πάνε απάνω στο Θοδωρή και φύγουν το χέρι του Θοδωρήδη, θα πάρουν την άδεια. Είπα πάλι. Ο Κυπριακός παράγοντα του Κυπριακού ποδοσφαίρου, ο οποίος είναι ευτυχία του Θοδωρήδη, και ο χωροφύλακας που είναι πάνω στο χάρη, η τριάδα χωροφύλακη, ορίζει την ΕΠΟ, η Ομοσπονδία, ο Σούπερ Λιν, ανήκει στην ΕΠΟ. Η ΕΠΟ θα κάνει το κομμάτι, δηλαδή θα κάνει που μου δώσει το κομμάτι. Ποιος θα έρθει, υπάρχει Άρης, υπάρχει Ηρακλής. Εδώ έχει αλλάξει κάτι υπεγραμμένο. Γνωρίζουν οι Αριανοί, οι παλιοί Αριανοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι στον Άρη που είναι μια ταφόπλακα χωρίς αύριο. Τελειώνει ο Άρης, δεν υπάρχει Άρης. Θα πάει εθνική τεχνική και αλίμον τους Αριανούς. Άντε γεια. Αλή, αλή και τρισαλή λέει. Ποιος Καρυπίδης λέει. Άντε γεια, καλά είπε. Επόμενος φίλος. Άντε γεια. Γεια σου παιδιά. Καλώς τον. Γεια σου παιδί. Γιάννης Παύσης. Ναι. Από Κυλκής. Ωραία. Μάλιστα. Τι λέει. Ωραία. Από το όμορφο Κυλκής. Ναι. Από το πανέμορφο Κυλκής. Ασόν Κυλκής. Ασόν Κυλκής, ναι. Θα ήθελα να ρωτήσω για το Λέοβατ. Τι θα γίνει με το θέμα του Λέοβατ. Καλύτερα, φίλε, ρώτα γιατί παρθένω στα Μπασίδου να πούμε. Ποιο Λέοβατ να πούμε. Ποιο Λέοβατ. Ούτε με να μ' αρέσει, αλλά τι θα γίνει, θα φύγει, θα κάτσει, τι θα γίνει. Επιγράφηκε επειδή του πήρε τη θέση ο Λεβέκ. Τώρα ποιο είναι πιο καλό που βλέπει, πάω κι εσύ. Ο Λεβέκ ή Λέοβατ, ποιον θε. Εγώ Λεβέκ θέλω. Λεβέκ, πιο καλό, ε. Γιατί τον θε το Λεβέκ. Είναι πιο Λεβέντ. Κάτσε, κάτσε. Γιατί. Ξέρω εγώ, έπαιζε σε πιο γνωστό πρωτάθλημα τώρα. Ρε τον είδε. Όχι, δεν τον έχω δει να παίζει. Πώς αρέσει κάποιος που δεν τον είδε, ρε. Αυτό λέω και εγώ σε ρόλο σε ραγουέ. Δεν τον είδε. Ο Λέοβατς είναι ένα χαβρ, ένα μπάκρι, φίλε, με άρεσα του 17 σταθερά. Ένα χαράκι. Ο Λέοβατς είναι πάει, πάει, πάει και μετά σταματάει. Δεν ξέρει τι να κάνει την μπάλα μετά. Εσά του Ροντρίγκες, τελείωνε οι γραμμές. Ενώ ο Λεβέκ 90 λεπτά ανέβηκε μια φορά. Τι γελάτε. Ο άνθρωπος δεν ανέβαινε. Δεν έχει ανεβάσματα, ρε ο άνθρωπος. Ανεβάσματα είχαν ο Λίνο και ο Ράτς. Αυτοί οι δύο ο Μάτος ανέβηκε 60 φορές και ο άλλος ανέβηκε μία, ρε. Και σ' αρέσει ο Λεβέκ. Γιατί σ' αρέσει ο Λεβέκ και γιατί δεν σ' αρέσει ο Λεβέκ. Τεχνική άποψη έχεις, εγώ έχω. Για πες με. Ο Λεβέκ αμυντικά είναι καλύτερος από τον Λέοβατς. Καλύτερες τοποθετήσεις, καλύτερα κλεισίματα μέσα στην περιοχή. Αλλά αν την πάρει την μπάλα να οργανώσει, να ανέβει, να πάρει πλάτος, δεν το έχει. Ο Μπακ τον ελέγχουμε και για τα ανεβάσματά του, για τις σέντρες του, για όλα αυτά. Δεν τον εξετάζουμε μόνο σαν τρίτο στόπερ, σαν Μπακ, σαν μαντουμάν. Αν δεν είσαι ανεβάσματα είναι εύκολο να είσαι καλό στα αμυντικά σου μετά. Γιατί είσαι προσιλωμένος μόνο έχει, εκεί. Δεν έχει επιθετικογενείς χαρακτηριστικά. Επιθετικογενείς, συγγνώμη, χαρακτηριστικά. Okay, εμένα μου αρέσει πολύ του Παναθηναϊκού αυτό. Ο Χουλτ είναι καλό. Πολύ καλό. Για μένα το καλύτερο αριστερό μπακ του πρωταθλήματος. Το μορφόπεδο εκείνο με ο Χουλτ. Ο Χουλτ. Πολύ ναι. Καλό. Ένα Χουλτ. Δεν μπορεί να πάρει ένα Χουλτ. Ναι, να δώσει λεφτά να πάρει ένα Χουλτ. Πήρε το Λεβέκ. Παλιωμοδίτη. Σαν το Δάνη Κατρανίδη. Δεκαετία του 80. Ρε φίλε, αυτά είναι που πρέπει να λέτε στο Σαββίδι. Είναι ο πεθαμένος Αλαφούζος. Έχει Χουλτ πίσω. Έχει Ζέκα εκεί. Στα χαφ, πάνε άρπαξε τους αυτούς σίγουρες λύσεις που τους ξέρεις από ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Να ξέρεις τι παίχτες είναι. Τσίπα τους αυτούς τους δύο. Χουλτ. Με αυτόν τώρα διάβασα με αυτόν χτύπα τους. Με αυτόν το Καφού τι γίνεται. Ένα Καφού άκουσα από την. Φιλαράκι, ό,τι και να είναι 24 χρονών, μια χαρά είναι. Ό,τι και θα βγει αυτός. Δεν χάνεις και τίποτα. Κλάους, διάβασα το θέλει Άστον Βίλα. Βρε 24 χρονών μαυράκι. Έχει πνευμόνι. Ό,τι και να κάνει θα παίξει. Αν μπορείς να το πάρεις, πάρτον. Μυαλό δεν θα έχει πνευμόνι ομάδα. Δεν σε ενδιαφέρει. Ξύλο να παίζει στα χάφτες. Σταθερά είναι. Για τον Κλάους, ξέρετε τίποτα, θα φύγει τελικά. Γιατί να φύγει, ρε φίλε. Γιατί να φύγει. Τι να τον κάνει, ρε φίλε. Αυτός μέχρι να γυρίσει. Μέχρι να τον ρωτάς ποια ομάδα θέλει να τον πάρει όμως. Κλάους να φύγει, ποιος τον παίρνει. Αυτό είναι το θέμα. Όποιος είναι, όποια πρόταση να έχει. Εγώ είπα Πλατανιά Χανίων, μια χαρά. Α τον πάρει Ανδρώνη. Μια χαρά. Δεν τον παίρνει. Δεν τον παίρνει. Έχει άλλον. Έχει ένα πιο καλό. Ναι. Εντεθάγει. Τον Ρέι, αυτόν πώς το βλέπει, το Ρέι.
Ρέι Κλέι μετά πάλι. Ρέι Κλέι. Καλό θερματοφύλακα είναι. Στα επίπεδα του Γλύκου. Καλό είναι μέχρι να έρθει αυτό να βρει εδώ πέρα. Ναι, μέχρι να γίνει πρώτη στραβή και να ξαναπάρει ο Γλύκο στη θέση του. Αυτό ο Ρέι μα το πέσε το πέρα. Μπα, θέλω τέρμα πάλι. Πάμε, καληνυχτώ από το πανέμορφο Κυλκή. Ασό, γεια σου. Γεια σου, φίλε. Πάμε, τα έχουμε, θα έχουμε. Πάμε, επόμενο κύριο, ναι. Τώρα μην πουλεί τον μπαμπά γιατί έχει και πίεση να πω. Έλα, φίλε. Δεν έχει πολλά. Πάμε στου τρει τελευταίου. Καλημέρα. Ναι, εγώ μιλάω. Εσεί μιλάτε. Καταρχά, θα σου κάνω ραπτόπουλε μία ερώτηση. Οπα. Εάν πα στο γιώτη, στο σουβλατζίδικο και πάρει ένα σάντουιτ. Ναι. Και βγαίνοντα έξω, κάθε κάποιο κύριο εκεί. Και αρπάζει από το χέρι που έχει στο σάντουιτς την απόδειξη. Πώς θα αντιδράσεις? Θα σου πω. Όταν ήμουνα 29-30 ετών, θα σου πω, δώσ' μου χρόνο. Όσο θες. Θα σου πω. Είμαι, δουλεύω σε μια εταιρεία και πάω βράδυ να πάρω από την Εθνική Αμήνης, από το ταχυδρομείο, ένα δέμα. Μπαίνω στο ταχυδρομείο, είναι του κονιάκι η κόρη, του στρατιωτικού, πώς το λένε, στο ταμείο. Πατάω το κουμπί, παίρνω το χαρτάκι. Είναι μέσα τρία άτομα. Έρχεται ένας τύπος ψηλός, εγώ μου τότε 29, αυτό ήταν καμιά σαραντάρα. Με καμπαρδίνα. Χτυπάει το κουτάκι του κουνιάκι η κόρη, πάω εγώ να πάρω το δέμα. Μπαίνει μπροστά αυτός. Λέω, σας παρακαλώ κύριε, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι είναι η σειρά μου. Έκανα το λάθος να τον μιλήσω ευγενικά. Λέει, τι σειρά? Α, λέει, το 273. Ποιο είναι το χαρτάκι σου, λέει? Λέω, αυτό είναι το χαρτάκι. Μου παίρνει το χαρτάκι από το χέρι και το δίνει στην κοπέλα. Εγώ έχω, λέει, το 273. Λοιπόν, τριάρι, τεσάρι, πεντάρι, διάρι, πάρ τον κάτω τον ψηλό. Τον τουλουμιάζω λοιπόν στο ξύλο, τον πετάω κάτω, αίματα, ιστορίες. Γελάει το κονιάκι η κόρη. Χα, 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 χα. Και μας κάνει μήνυση τώρα εμένα και το κονιάκι την κόρη. Άντε, εγώ τον πλάκωσα. Εκείνη γιατί δεν θα την κάνει μήνυση? Γιατί την ώρα που έτρωγε ξύλο, γελούσε, λέει, υπάλληλο. Εκεί τι έγινε, τι να κάνει. Τον πλάκωσα λοιπόν στις μπουνιές, τον ισοπαίδωσα και έφυγα. Αυτό έκανα. Αυτό έκανα. Εσύ τι θα έκανες δηλαδή? Εγώ μπορεί να έκανα και χειρότερα. Εντάξει, αφού έπεσε κάτω, τι να το κάνω. Ένα λεπτό λίγο. Τώρα γιατί σε έκανα αυτό το ερώτημα. Γιατί με κάνεις αυτό το ερώτημα, ναι. Ναι. Καταρχάς, το γεγονός που έγινε στην Πάτμο, και επειδή τα ξέρω από πρώτο χέρι. Άμα τα ξέρεις, πέτα μου να τα μάθω κι εγώ. Ναι, άμπραμο. Ο άνθρωπος που χτύπησε τον εφοριακό. Μάλιστα. Έχει βενζινάδικο, ναι, το οποίο είναι 2,5 χιλιόμετρα περίπου προς τον κάμπο. Από την περιοχή που έγινε το συμβάν. Ε, καλά. Δεν πήγαν για έλεγχο σε αυτόν. Ναι. Πρόσεξε. Αυτοί το παίζανε ο φοριακός με τις κοπέλες. Ναι. Ότι είναι ζευγάρι και παρακολουθούσαν απέναντι από το λιμάνι του Τσιπουράδικο. Μάλιστα. Βγαίνοντας αυτός με ένα καφέ στο χέρι. Χαμήλωσε το ράδιο γιατί δεν σε ακούω καλά. Με στα μάξι μιλάω. Κλείσε το ραδιόφωνο από τα μάξι. Ναι. Βγαίνοντας με τον καφέ στο χέρι. Τον αρπάζει αυτό στον καφέ για να δει την απόδειξη. Ποιον άρπαξε? Πάνω... Συγγνώμη. Άρπαξε τον καφέ από το χέρι από το βενζινά. Από το βενζινά. Από το βενζινά, μάλιστα. Συγγνώμη. Ναι. Και εκεί έγινε το επεισόδιο όλο. Α, εντάξει. Ναι. Δεν τον πήγανε. Υπάρχει μια παρεπληροφόρηση. Ναι. Δεν πήγαν για έλεγχο στο βενζινάδικο. Ναι. Δεν πήγαν για έλεγχο στην επιχείρηση, η οποία έγινε από το Σιβάν, φλό του βενζινάδικο του, είναι 2,5 χιλιόμετρα. Άρα άρπαξε το. Ναι, για ναι, να κάνει. Και μετά, και το άλλο που είπε, λέει, εμείς παρακολουθούμε το Τσιπουράδικο που δεν κόβει αποδείξεις. Οπότε, ο άνθρωπος αμέριμνος, περίμενε το καράβι, ναι, ο Ρόδος. Ποιο ήτανε? Πάει, τον αρπάζει τον καφέ, τον ρίχνει τον καφέ. Και από πάνω τι τον κάνει, επειδή είναι φοριακός. Και καλά τον έκανε. Τον πλάγωσε, μάλιστα. Μετά λέει, θύμωσε παραπάνω που έτσι, δεν έμαθε φοριακός. Έτσι έγινε το επεισόδιο, μάλιστα. Έτσι έγινε το επεισόδιο. Τελείωσε. Και στο Α το γράφει αυτό, το είπε το κανάλι. Ναι. Είναι παραπληροφόρηση. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Ναι. Πάνε οι φοριακοί. Δικαίωμά τους, δουλειά τους κάνουν. Δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, βέβαια. Ναι, έτσι. Αλλά ας πάνε ανοίξουν τα καβά τους σε κάποιες μεγαλοκαρχαρίες. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα, εδώ ναι, που τα λες αυτά, ο εφοριακός είναι σαν τον αστυνομικό. Όπου τον στείλει το κράτος. Δηλαδή, άμα τον στείλει στο μεγαλοκαρχαρία, θα πάει στο μεγαλοκαρχαρία. Άμα δεν τον στείλει, πώς θα γίνει. Μπορεί να μην πάει και πουθενά, να τον στείλει και ναι, να αλλάξει δρόμο, να χάσει τον δρόμο. Ναι, μπορεί να μην πάει, αλλά κατάλαβε. Να χάσει τον δρόμο. Εντάξει, ναι. Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν ένα τύπο σαν και σαν να πει, ξέρω.
Εσύ το φορτιακό. Όχι, εγώ τον πλάκωσα τον άλλο στο ταχυδρομείο. Τον κρεμούσε στο κατάρτι από κανένα κότερο. Τον πλάκωσα, και γερά κιόλα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάρει παρεμπληροφόρηση, σου λέω η επιχείρησή του είναι 2,5 χιλιόμετρα από το Σιβάν. Θα του δώσει χαιρετήματα, αν το ξέρει. Θα πει ότι. Ναι, φοβάμαι με δίρη. Σφιχτό τον είδα. Με τόπου. Προτελευταίο. Τι έργο έχει ο Αλφα, το Βασίλη Τσάγκλο, Μαρία Γιανοπούλου, Πάνος Μιχαλόπουλος, Τόνης Γιακοβάκης, πέθανε ο Τόνης Γιακοβάκης. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος είναι στα 67 του και έχει αποσυρθεί να πούμε, ασχολείται με τις ελιές, με τα αγροκτήματα να πούμε. Έτσι είναι, άμα αποσυρθείς ασχολείσαι με ελιές. Όχι, ασχολεί. Έχει το μυαλό στο κεφάλι μια χαρά, δεν τρελάθηκε. Ο Πάνος Μιχαλόπουλος είναι από τους λίγους πρωταγωνιστές δεκαετίας του 80, ναι. Που έκανε μεγάλη καριέρα και συνέχισε δηλαδή μέχρι μια μεγάλη ηλικία. Ποιος μοιάζει ο Πάνος Μιχαλόπουλος? Έφυγε καλά ο Μιχαλόπουλος. Ποιος μοιάζει ο Πάνος Μιχαλόπουλος? Παιδαράς. Ποιος μοιάζει? Ποιο μπορεί να πει? Ίδιος ο Ανδρώνης είναι. Εντάξει ρε. Έλα ρε. Μια μέρα ο Ανδρώνης με είπε, το σταματάει μια κοπέλα, λέει κύριε Μιχαλόπουλε, με δώσετε αυτόγραφο. Ναι! Σε κοπέλα. Πρώτελευταίος. Έλα φίλε, πρώτελευταίος. Ναι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα σας. Γεια σου Αμαρτωλέ. Άρε Στέφανε. Γεια σου ρε Στέλιο. Όλα καλά, Κωστή, όλα καλά, παιδιά, Βασίλη. Αφού μας το όρθει και φίλε. Με ανοιχτές αρτηρίες, καλά είμαι. Βασιλάρας εδώ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πρόσεχε Στέφανε, τι να πω στον Κωστή τώρα και να δεις ότι έχω δίκιο. Κάτσε σήμερα, Κωστή, με απογοήτευσες. Εντάξει, ναι. Ας το πω το λόγο γιατί όμως. Να με πεις το λόγο γιατί. Άλλες φορές έπαιρναν παιδάκια, ας πούμε, 19-18 χρόνια με ερωτικά προβλήματα και τους έδινε στα φώτα. Σήμερα δεν είπες τίποτα, ρε Κώστα. Φώτα να δώσω. Έχω δίκιο. Τι φώτα να δώσω εγώ τώρα, πάει. Αφού πάντα του έδειξε οδηγίες, πάντα του έλεγε κάτι, ξέρει συμβουλές τα πάντα. Σήμερα τίποτα. Εντάξει, light ήταν. Μωρέ, εντάξει, το παιδί. Λοιπόν, δεύτερον, για τον κύριο που έλεγε για τις κάρτες. Κατά κάποιο τρόπο έλεγε μεταφορικά να καταργηθεί το ρεστό και να μπουν οι κάρτες μόνιμα. Έτσι είπε, ναι. Αυτό ακριβώς. Πρόσεχε να δεις τώρα. Όλοι οι παππούδες που θα έχουν το ρεστό, το μαύρο χρήμα κάτω, το μαξιλάρι κάτω από το στρώμα, θα αναγκαστούν να πάνε τα λεφτά στις τράπεζες. Ναι. Δεν άμα γίνει αυτό. Άρα συμφέρει το τραπεζικό σύστημα. Εσύ το τραπεζικό σύστημα το λιγότερο πιστεύεσαι? Όχι. Όχι. Και δεύτερο, με την κάρτα, ό,τι αγορά, ό,τι και να κάνεις, Κώστα, σε ελέγχουνε. Μπορεί να σε ελέγξουνε. Πού πήγε ο Κώστας, σήμερα πήγε παρουσκάρι σε ένα οίκο ανοχής, πήγες να περάσεις καλά. Ναι. Πλήρωσε με κάρτα. Ναι. Σε ό,τι πήγες εκεί. Κατάλαβα να σου πω. Δεν γλιτώνεις από πουθενά. Ρε φίλε, τώρα σε ελέγχουν ούτως ή άλλο με το Φάκεμπουκ που λέει ο Αλέφαντος. Πάει ο άλλος φωτογραφία, βγαίνει, είμαι εκεί, είμαι κάπου. Φαγγελωμένοι είμαστε. Αυτό ακριβώς. Θα πας στιγμή που να δούμε και το κινητό που είσαι. Μας ξέρουν που είμαστε, που δεν είμαστε. Στον πορτέλο, άμα πάμε, δεν ξέρουν που πάμε. Και τρίτο, παιδιά, σήμερα συζητούσαμε έναν Άγγλο. Παιδιά, σήμερα συζητούσαμε έναν Άγγλο. Ήθελα να σκάβουν. Παιδιά, σήμερα συζητούσαμε έναν Άγγλο.